Εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Basket City, πάμε μέχρι και τις 10. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο μαζί και με Σταμάτη Μουρελή. Εδώ θα πάμε μέχρι και τις 10. Θα συζητήσουμε ό,τι μπασκετικό υπάρχει. Το μπασκετικό δίωρο στην καθημερινή ζώνη του Λίμπερο 107,4 είναι εδώ. Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δευτέρα με Παρασκευή ακούτε πρωταγωνιστή, όπως είναι ο Γιάννης Γιαννούλης, μαζί με τον Σταύρο Κόλκα. Το αφήνουμε σχολίαστο. Και Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη είμαστε εδώ μαζί με Σταμάτη Μουρελή. Όταν μας το επιτρέπει και το πρόγραμμα, έτσι, γιατί μην τα λέμε όπως θέλουμε. Η αλήθεια είναι ότι αρκετές φορές αναγκαζόμαστε να μην είμαστε εδώ, γιατί το πρόγραμμα είναι έτσι που είμαστε σε κάποιο γήπεδο, έτσι. Αλλά okay, έτσι πάει το πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε μέχρι και τις 10. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά και για όσα γίνανε χθες στα παιχνίδια, κυρίως για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω ότι του Άρη δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να μείνουμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο όσοι μας ακούν όλον αυτό το καιρό το έχετε καταλάβει. Δεν μπορείς να μείνεις στα του Άρη στα αγωνιστικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Στα αγωνιστικά μένεις λίγο και μετά πηγαίνεις σε όλα τα άλλα τα οποία υπάρχουν και είναι ανοιχτά στον Άρη, και είναι φυσιολογικό ως ένα βαθμό, γιατί το ένα έχει φυσικά σχέση με το άλλο, και όταν το ένα δεν μπορεί να πηγαίνει καλά, δεν μπορεί να πηγαίνει και το άλλο, έτσι. Το εξωαγωνιστικό με το αγωνιστικό. Για τον Πάκο έχω να πούμε αρκετά, κυρίως και για το κομμάτι που έχει να κάνει και με το θέμα της πρόκρισης, το τι παίζει πλέον με τα σενάρια. Νομίζω ότι χθες ξεκαθάρισαν τα πάντα στον όμιλο του ΠΑΟΚ, στον όμιλο της Άκηνη, που γίνεται ένας χαμός και θα πρέπει να συνδυαστούν διάφορα πράγματα ούτως ώστε η ΑΕΚ να προχωρήσει. Βέβαια, αυτά που λέμε θα χρειαστούν πάντα με βάση ότι οι δύο ομάδες, και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, που διεκδικούν την πρόκριση, θα κερδίσουν τελευταία αγωνιστική. Η ΑΕΚ νομίζω πρέπει να καλύψει μια διαφορά. Πρέπει να κερδίσει με 8 πόντους και πάνω την Bayreuth τελευταία αγωνιστική, έτσι. Γιατί αν δεν το καταφέρουν, συζητάμε στο κενό ουσιαστικά. Θα πρέπει να κερδίσουν δύο ομάδες, ούτως ώστε να δούμε. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον κερδίσει, είναι στην επόμενη φάση, ό,τι και να γίνει. Η ΑΕΚ χρειάζεται, νομίζω, και να καλύψουμε διαφορά και ένα άλλο αποτέλεσμα. Όμιλος της ΑΕΚ είναι ο πιο μπερδεμένος από όλα. Υπάρχει παιχνίδι σε εξαίρεση αυτήν την ώρα. Υπάρχει κανονικά αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, αν θυμάμαι καλά, 21η. Το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη είναι το CSKA Real. Είναι στο 76-60 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Η CSKA, η οποία το τελευταίο καιρό είναι καλή, είναι η αλήθεια. Έχει αρχίσει να ρολάρει αρκετά καλά. Τον Ιανουάριο τα πήγε σχετικά καλά. Είναι στο 76-60 αυτό το παιχνίδι. Είναι σε εξέλιξη και το Εφές Βαλένθια, που είναι στο 63-58, τέταρτη περίοδος ξεκίνημα εκεί. Έχει ξεκινήσει και το Ζαλγκίρις Μακάμπι, 23-16 κερδίζει η ομάδα του Γιασικεβίτσιους. Και στις 9 είναι το μεγάλο μάτς της αγωνιστικής, το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Ένα μάτς που έχει τη σημασία του κυρίως για τον Ολυμπιακό. Ξεκινήσει και το Μπαρτσελόνα Αρμάνι Μιλάνο, που είναι στο 23-15. Ένα παιχνίδι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Ολυμπιακό, γιατί έχουν μαζευτεί αρκετές ήττες το τελευταίο καιρό. Φυσικά προέρχεται από την ήττα από τον Παναθηναϊκό, κάτι που ναι μεν βαθμολογικά δεν είχε κάποιο μεγάλο ενδιαφέρον, από τη στιγμή που πριν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού ήταν 3 νίκες πάνω και τώρα είναι 4. Οκ, okay, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Ακόμα και να κέρδιζε ο Ολυμπιακός, πέρα από το κομμάτι το ψυχολογικό και του γοήτρου. Αλλά γενικά έχει προηγηθεί μια εβδομάδα μετά το ντέρμπι, με κύκλους, παύλα, κλίμα που βγαίνει από την κάθε ομάδα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πάλι αναγκαστήκαμε να ασχοληθούμε όχι τόσο με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, αλλά με τα παράπονα για τη διαιτησία. Εγώ θα πω τα παράπονα του Ολυμπιακού ήταν δικαιολογημένα. Δεν την μπορώ αυτό το political correct ότι ναι, αλλά έχασε και ψάχνει δικαιολογίες. Για να χάσει μια ομάδα όταν έχει πρόβλημα από τη διαιτησία, προφανώς και θεωρεί ότι οδηγήθηκε στην ήττα με αφορμή τη διαιτησία. Άρα μένει σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Και αυτά που γίνανε στο πρώτο ημίχρονο στο ΆΚΑ, όσο ο Ολυμπιακός
και πιο έτοιμο φαινόταν. Και τέλο πάντων ο Παναθυνακό ζοριζόταν, ρε παιδί μου. Ζοριζόταν. Δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Εντάξει, γιατί είχε κακή μέρα, γιατί ο Ολυμπιακό τον είχε διαβάσει για διάφορα θέματα. Η διαιτησία το κρατούσε μέσα στο παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ωραία. Και μετά υπάρχει αντίδραση. Δεν μου κάνει εντύπωση. Απλά το λέω γιατί έχουμε μείνει, ξέρεις, πολλές φορές το κάνουμε και εμείς, καμιά φορά. Είναι έτσι μία. Σαν γραμμή έτσι μπασκετικών που γράφουν και όλα αυτά, ότι ναι, αλλά μη μένεις αυτό το πράγμα, δεν είναι η διαιτησία το ζήτημα. Φυσικά και είναι. Όταν μιλάμε ειδικά για μάτς τα οποία είναι κλειστά, πλέον πολύ σπάνια βλέπεις παιχνίδια στα οποία ο αντίπαλος ξεφεύγει πάρα πολύ. Η πλειοψηφία των αγώνων είναι κλειστά μάτς. Έτσι. Στα κλειστά μάτς χρειάζεσαι και καλές διαιτητικές αποφάσεις. Σωστές μάλλον διαιτητικές αποφάσεις. Έτσι. Με το επίπεδο που έχουμε εμείς εδώ πέρα στην Α1, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι υπομονή. Έτσι, και να ελπίζουμε να μην υπάρχουν δύσκολες φάσεις για τους περισσότερους, γιατί το επίπεδο είναι αρκετά χαμηλό. Και ο ΠΑΟ γκρίνιαξε πολύ την προηγούμενη εβδομάδα, λόγω Προμηθέα, μέσα στην εβδομάδα μάλλον. Δίκιο έχει. Και μάλιστα χθες που μοίρασα και ένα βίντεο, ο ΠΑΟΚ ενώ προμηθεία, κατάλαβαν όλοι, και όσοι δεν το είδαν, είτε το είδαν και δεν καταλάβαιναν και πολύ τι γινότανε, είτε όσοι δεν το είδαν κατάλαβαν ότι ο ΠΑΟΚ μου γκρίζει για κάποιους λόγους και φωνάζει με τον Προμηθέα. Και δεν είναι το πρώτο παιχνίδι αυτό. Ένα ανάλογο βίντεο έβγαλε και ο Ολυμπιακός χθες. Δεν νομίζω ότι έχει την ίδια επιτυχία, θέλω να πω εγώ, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πιο μεγάλο και νομίζω είχε κάποιες φάσεις που ήταν αμφισβητούμενες. Αυτό το οποίο έτσι έφτιαξε ο ΠΑΟ χθες ήταν διαφορετικό. Και βέβαια είναι αυτό που λέγαμε και την Τρίτη εδώ, ότι το τι συμβαίνει με τους διαιτητές κανένας δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί δεν ανακοινώνεται τίποτα, ούτε τιμωρίες ανακοινώνονται, ούτε. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μάθεις μέσα από κύκλους ότι μπορεί να συμβαίνει. Ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, οι τρεις διαιτητές οι οποίοι ορίστηκαν σε αυτό το μάτς και έφεραν πολλά παράπονα στον Ολυμπιακό, σφυρίζουν και οι τρεις κανονικά. Σφυρίζει και ο Πιλοίδης αυτή την αγωνιστική, σφυρίζει και ο Παναγιώτου αυτό το παλικάρι, σφυρίζει και στο ΑΕΚ Άρης ο Παναγιώτου. Την Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτό το παιχνίδι. Σφυρίζει και ο Αναστόπουλος και οι τρεις που δημιούργησαν ζητήματα σε αυτό το μάτς σφυρίζουν κανονικά. Οι τρεις που φυρίξαν στο Προμηθέας ΠΑΟΚ δεν σφυρίζουν. Αν σκεφτείς ότι δεν ανακοινώνονται τιμωρίες, οι όποιες τιμωρίες είναι σιωπηρές, λογικά τιμωρήθηκαν για αυτό το μάτς με τον Προμηθέα. Και την άλλη εβδομάδα, την άλλη αγωνιστική, όχι, την άλλη αγωνιστική έχει τέτοιο. Την άλλη εβδομάδα έχει All-Star Game. Την παράλληλη εβδομάδα θα είναι κανονικά ξανά στους ορισμούς. Λογικά και αυτοί όλοι, έτσι. Όπως είναι το σύνηθες. Σταμάτη, τι γίνεται, ρε φίλε. Τι γίνεται, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Όλα καλά. Εντάξει, έτσι, όλα καλά. Οι συζητήσεις που γίνονται. Σύσκεψη κορυφής, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, ναι. Ναι. Σύσκεψη κορυφής. Μετά τον Ταβό και στο. Το Ζωβού. Καλό. Δούλεψε εκεί. Τσεσεκά ρεάλ. Τσεσεκά ρεάλ, ναι, αλλά η Τσεσεκά έχει ξεφύγει. Είναι 78-62 στο ξεκίνημα τη περίοδου. Δεν έχω καθόλου εικόνα από τον Άρη χθες. Καταρχάς, η ήττα του Άρη χθες είναι. Είναι οριστικό ότι δεν κάνει κάτι, έτσι τελείωσε το ζήτημα. Τελείωσε. Μάλιστα. Οπότε ο Άρης δεν ξέρω αν έχει, θα παίξει στο κομμάτι 5-6 για να έχουμε από εκεί κάτι που έχει ευρωπαϊκή. Ο Γιαννάκης χθες είπε από τη μία στις δηλώσεις, είπε ότι εντάξει, λέει, υπάρχει αυτή η περίπτωση, αλλά μετά είπε ότι οικονομικά δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε. Μάλιστα. Ακόμα και σε αυτό δηλαδή, ότι ακόμα και το ταξίδι που θα κάνει ο Άρης, στο FIBA Euro Cup, ναι, το ένα ταξίδι θα είναι μείον για το ταμείο. Γιατί το ταμείο αυτή τη στιγμή είναι άδειο. Ναι. Έτσι. Κατάλαβα. Δηλαδή, όσο γιατί, κοιτάξτε, τι γίνεται, το ξέρεις και εσύ, απλά να το ενημερώσουμε τους φίλους. Τα ξενοδοχεία, παράδειγμα, σε αυτές τις διοργανώσεις πλέον, έτσι, είναι ανταποδοτικότητα. Σωστή. Δηλαδή, κλείνεις εσύ το ξενοδοχείο για την ξένη ομάδα και η ξένη ομάδα κλείνει το ξενοδοχείο για εσένα. Έτσι, κλείνεις για, ξέρω, 18 άτομα, 23 άτομα, ανάλογα σε τι αριθμό θα συμφωνήσουν οι δύο ομάδες. Ό,τι παραπάνω άτομα πάνε, έτσι, από τον συμφωνημένο αριθμό, υποτίθεται τα πληρώνει η ομάδα η οποία τους πηγαίνει. Mm-hmm. Αυτό, ας πούμε, ισχύει χρόνια και στην Ευρωλίγκα ισχύει. Ναι, έτσι, ναι. Μόνο οι ρώσικες ομάδες είναι εκτός από αυτή τη συμφωνία. Γιατί στη Ρωσία, επειδή τα ξενοδοχεία στην κάθε στιγμή είναι πάρα πολύ ακριβά, δεν τους συμφέρει τους Ρώσους. Mm-hmm. Δηλαδή, προτιμούν να πληρώνουν αυτό το ξενοδοχείο στη Μαδρίτη
παρά να πληρώνω το ξενοδοχείο στη Μόσχα για τη Ρεάλ. Έτσι. Αυτό ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, όλες, όχι μόνο της FIBA, όλες. Αλλά για τον Άρη στιγμή, που είναι σε μια τραγική οικονομική κατάσταση, τα αεροπορικά, το ξενοδοχείο της ομάδας όταν θα γίνει ο αγώνας στο Αλεξάνδριο, όλο το, αν θέλεις, το εξοπλισμός, όλα αυτά που θα γίνουν ή το φαγητό των παιχτών στο αεροδρόμιο, έτσι, γιατί και εκεί οι παίχτες που θα φάνε, υποτίθεται τα πληρώνει η ομάδα αυτά, δεν τα πληρώνει οι παίχτες από την τσέπη τους. Άμα κάτσεις 5 ώρες αναμονή σε ένα αεροδρόμιο, πρέπει να φας. Έτσι, ναι. Όλα αυτά, αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν μπορεί να τα πληρώσει. Και το είπε ο Γιαννάκης χθες. Ουσιαστικά, σαν να λέω ο Γιαννάκης ότι παιδιά δεν μπορούμε να πάμε ούτε εκεί τώρα. Ναι, και σε ρωτάω, από γιατί... όλες τις απόψεις, να το Δομενικό, επειδή το έχουμε συζητήσει εδώ και το έχουμε αναλύσει, ξέρω ότι ακούγεται για τους Αριανούς άσχημα. Ακούγεται άσχημα. Έτσι, αλλά ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να περάσει το δεύτερο γύρο. Ο Άρης αυτή τη στιγμή πρέπει να τερματίσει 7ος ή 8ος και να πει αντίο στην Ευρώπη. Ένα ταξίδι είναι 5, 6, 7, 8, 10, 12 χιλιάρικα. Τα πέμπτη στιγμή η ομάδα τα έχει ανάγκη να πληρώσει παίχτες. Όχι να ταξιδέψει στη Λετωνία, στη Ρουμανία, στην. Ξέρω εγώ. Γιατί, αν σου πει κάτι, άμα είναι και η Ρουμανία, μπορεί να πάει και με το λεωφορείο ομάδα. Έτσι. Ή άμα είναι καμιά Κύπρος, ξέρω εγώ. Άμα είναι, παίζει με την Κατάγια στη Φιλανδία, στον επόμενο, στο FIBA Euro Cup, πώς θα πας στη Φιλανδία, στην Κατάγια. Που για να κλείσει αεροπορικό θα σου φύγει ο παίχτης 7 κατοστάρικα. 15 άτομα αποστολή, πάντα 9 χιλιάρικα ήδη. Μαζί με ξενοδοχεία, αυτές τις ιστορίες, 15 χιλιάρικα. Ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν έχει να δώσει 15 χιλιάρικα. Έτσι και νομίζω ότι στο FIBA Euro Cup δεν παίρνουν και τίποτα οι ομάδες. Πλέον ο Άρης, εντάξει, δεν διεκδικεί κάτι στο Champions League. Η ΑΕΚ που έχει ελπίδες ακόμα, νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα έβγαλε ένα κλίμα ότι δεν θα δηλώσει συμμετοχή, αν δεν περάσει. Από τον ΠΑΟΚ αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι υπάρχει διάθεση, αν τελικά δεν τα καταφέρει, να μην πέφτει αυτός. Όχι, να παίξει. Συνεχίζει. Να παίξει, ναι. Αλλά αυτό θα... δεν νομίζω ότι το έχουν σκεφτεί πολύ. Γιατί έχουν στο μυαλό τους την πρόκριση με τη Ventspils, ok. Αλλά λίγο, σαν, ναι. Επειδή πλέον έτσι όπως έγινε η κατάσταση στον όμιλο του ΠΑΟΚ, ξέρουμε στάνταρ ότι ή κερδίζεις και περνάς, ή χάνεις και τελειώνεις από το Champions League. Δεν έχει δηλαδή πλέον ούτε τριπλές ισοβαθμίες, ούτε τι έχεις κάνει με εκείνον, τι έχεις κάνει με τον άλλον. Είναι ξεκάθαρα η κατάσταση με τη Ventspils. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, είναι στην επόμενη φάση του Champions League, πιθανόν και τρίτος, αν η Νεπτούνας χάσει από την Τενερίφη τελευταία αγωνιστική. Αν χάσει, είναι πέμπτος ή έκτος στον όμιλο, οπότε είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό. Το λέω γιατί η ΑΕΚ βγάζει ότι αν δεν συνεχίσει στο Champions League, δεν θα συνεχίσει εκεί στο Europa. Δεν είναι υποχρεωμένες οι ομάδες. Όχι, δεν είναι υποχρεωμένες. Απλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα μέσω του Champions League. Ναι. Τώρα δεν ξέρω η άλλη διοργάνωση, αν δεν προχωρήσεις, προφανώς έχει κάνει ένα προγραμματισμό στη φάση του νοκάουτ ότι κατεβαίνουν αυτές οι ομάδες από το Champions League, λέω εγώ. Αν δεν κατεβούν κάποιες, προφανώς και υπάρχει κενό. Τέλος πάντων. Θα το δούμε. Θα δούμε την άλλη εβδομάδα όταν ξέρουν ποιο καθένας που θα είναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει και τιμωρία ιδιαίτερη σε αυτή. Όχι. Τώρα, να λέμε την αλήθεια τώρα, έτσι. Στο FIBA Euro Cup είναι η διοργάνωση όπου μετέχουν οι ομάδες από τις χώρες τις σπουδαίστερες, βασχετικά. Ναι, ναι. Δηλαδή, άμα δει κανείς, είναι Βοσνία, Εστονία, Κύπρος, απλά Ρουμανία, μετά μπορεί να έρθουν κάποιες ομάδες από το Champions League και να ανέβει λίγο κάπως το επίπεδο, ας πούμε. Αλλά, δηλαδή, Φιλανδία, Νορβηγία, Δανία, ας πούμε, Ολλανδία, τέτοιες χώρες παίρνουν μέρος. Αυτοί προφανώς θέλουν να πάρουν ομάδες από το Champions League που αποκλειστούν να έρθουν να παίξουν εκεί. Έτσι, γιατί, ας πούμε, εγώ πιστεύω η Ventspils θα παίξει. Αν πάει. Yeah. Γιατί δεν το βλέπουν αυτοί που σε εμείς. Δηλαδή τώρα παίζουν ότι ο ΠΑΟΚ πάει και το κερδίζει το FIBA Euro Cup. Δεν ασχοληθεί κανείς. Καλά που δεν είναι. Ούτε στον Άρη. Που δεν είναι, ναι, εύκολο, δεν θα ασχοληθεί κανείς όμως. Τέλος πάντων. Γιατί σου λέει τώρα το τέταρτο. Στη Ventspils, ας πούμε όμως, επειδή έχουν μια άλλη φιλοσοφία και μια άλλη λογική, όπως ξέρω εγώ στην Κατάγια ή κάπου αλλού, ασχολούνται περισσότερο και είναι λογικό. Δεν μπορούν να παίξουν στις πιο ψηλές οργανώσεις, ας πούμε. Εντάξει. Ναι. Τώρα, μπορεί να καλύψει κάτι από τα έξοδα. Λογικά. Αλλά εγώ δεν νομίζω. Εντάξει, ο Άρης θεωρώ ότι το μυαλό πρέπει να είναι αλλού. Έτσι. Τώρα για τον ΠΑΟΚ που λες, σωστά το επισημαίνεις ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή το μυαλό του είναι στη Ventspils. Δεν κοιτάει τι θα γίνει. Ναι, μετά. Αλλά είναι ενδεχόμενο το να μην συνεχίσει. Ναι, από τη στιγμή που παίζει έναν τελικό για το αν θα περάσει ή όχι, υπάρχει το ενδεχόμενο να χάσει. Ναι, σίγουρα. Okay. Σίγουρα. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Πάμε λίγο να δούμε και τις βαθμολογίες σιγά-σιγά. Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι
βασχετικά με το Champions League, το οποίο ολοκληρώνεται. Μένει άλλη μια αγωνιστική, δεν ξέρω για τις βαθμολογίες, γιατί δεν. Όχι, όχι. Δεν τις έχω ανοίξει. Ξέρεις τι λέω. Λέω να πάμε διάλειμμα. Ωραία. Και επιστρέφοντας, για να είμαστε κομπλέ, να πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας να δούμε λίγο τι ακριβώς παίζει. Να δω λίγο για την ΑΕΚ τι ακριβώς παίζει, γιατί η ΑΕΚ είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο του ΠΑΟΚ. Και να δούμε τι άλλο γίνεται. Λοιπόν, στην Ευρωλίγα που είναι σε εξέλιξη, η Ρεάλ μάλλον έχει μαζέψει διαφορά από το 78-60 στο τέλος τρίτης περίοδου. Στο 34 το έχει κάνει 78-70, παλεύει για να ξαναμπεί στο μάτς. 74-62 είναι το Εφές Βαλένθια, οι δύο ομάδες που είναι πολύ χαμηλά. 37-25 η Ζαλγκίρις προηγείται της Μακάμπη στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. 32-28 τον Μπαρτσελώνα, Αρμάνι Μιλάνο επίσης στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Και είπαμε στις 9 είναι το Τζάμπολ στο μεγάλο μάτς της αγωνιστικής μαζί με το CSKA Real, το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα, πάμε κανονικά στο διάλειμμα μας 8.30 ώρα. Και επιστρέφουμε σε λίγο. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Η χρέωση είναι 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και βέβαια μέσα από το Facebook, από την ομάδα μας Basket City, μπαίνετε εκεί, κάνετε ένα αίτημα φιλίας. Σας έχουμε εκεί, σας βάζουμε μέσα και κάνουμε κουβέντα για ό,τι μπασχετικό θέλετε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται με το Champions League. Αυτό το τραγούδι, Γιάννη Ζάτση, φίλε, πρέπει να παίζει διαρκώς. Πρέπει να ακούγεται. Πρέπει να ακούγονται οι στίχοι. Ωραία, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ωραία. Όσοι καταλαβαίνουν τι λέει, περνάνε ωραία, ρε φίλε. Ωραία. Σάρωσε τα γκράμμι στο Kendrick Lamar, φίλε μου Γιάννη Ζάτση. Τα σάρωσε. Πρέπει να πήρε 5-6 κάτι τέτοιο. Με αφορμή αυτό το τραγούδι. Έτσι. Δεν ήταν μόνο αυτό. Όλο ο δίσκο είναι τέτοιο. Μπορεί να μα πει εσύ τι λέει σε κάποια φάση να μα εξηγήσει. Ωραία, που τα πιάνει αυτά κατευθείαν. Τέλο πάντων, λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε λίγο να δούμε τώρα, όπω είπαμε και πριν, τι έχει γίνει στο Champions League και τι παίζει ουσιαστικά με του ομίλου πλέον. Ξεκινώντα από τα δικά μα τα χωράφια και να τα πούμε, γιατί και τα ψάξαμε και χθε το βράδυ μα πήρε λίγο η νύχτα, αλλά ευτυχώ ήταν εύκολο. Γιατί πριν τη χθεσινή αγωνιστική υπήρχαν διάφορες πιθανές ισοβαθμίες, τριπλές ισοβαθμίες που περιέπλακαν αρκετά τα πράγματα, αλλά μετά τη χθεσινή αγωνιστική στον όμιλο του ΠΑΟΚ έχουν ξεκαθαρίσει και ξέρουμε πια ουσιαστικά τις τρεις ομάδες που έχουν περάσει στην επόμενη φάση, που είναι η Τενερίφη, που είναι η Λούντβιξμπουργκ, που είναι η Νεπτούνας. Έτσι, η Νεπτούνας ακόμα και με ήττα την επόμενη εβδομάδα είναι στην επόμενη φάση. Απλά έχει να κάνει με την κατάταξή της, όπως επίσης και η Τενερίφη με τη Λούντβιξμπουργκ που παίζουν για το 1-2. Λοιπόν, μετά τα χθεσινά παιχνίδια, στον όμιλο του ΠΑΟΚ, η Τενερίφη είναι πρώτη, είναι στο 11-2, έχει 24 βαθμούς. 11-2 και η Λούντβιξμπουργκ, αλλά έχει την ισοβαθμία η Τενερίφη. Η Νεπτούνας είναι στην τρίτη θέση, έχει 7-6 μέχρι τώρα ρεκόρ, έχει 20 βαθμούς. Η Νεπτούνας, η οποία τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Τενερίφη. Η Λούντβιξμπουργκ που είπαμε. Πηγαίνει στην έδρα της Γκαζιατέπ. Η Γκαζιατέπ, η οποία έχασε χθες, ή μάλλον όχι, η Λούντβιξμπουργκ κέρδισε χθες στην έδρα της Γκαζιατέπ, συγγνώμη. Τελευταία αγωνιστική πηγαίνει στην έδρα της Ορλαντίνα, η οποία έχει αποχαιρετήσει εδώ και καιρό. Η Νετούνας λοιπόν είναι τρίτη και έχει περάσει την επόμενη φάση για τον εξής λόγο. Αν κερδίσει την Τενερίφη την επόμενη αγωνιστική, είναι οριστικά τρίτη, ό,τι και να γίνει στο Βέντφιλντς ΠΑΟΚ. Αν χάσει και μείνει σε 7 νίκες και κερδίσει η Βέντσπιλς τον ΠΑΟΚ, περνάει πάλι ως τρίτη, γιατί έχει την ισοβαθμία με τους Λετωνούς. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ όμως και η Νεπτούνας χάσει την άλλη αγωνιστική, την τελευταία, αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ πάρει το διπλό μέσα στη Βέντσπιλς και η Νεπτούνας χάσει την έδρα της από την Τενερίφη, η οποία Τενερίφη έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον γιατί θέλει να βγει πρώτη, τότε ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος στο τέλος του ομίλου. Κάτι που παίζει ρόλο γιατί. Παίζει ρόλο. Είναι αλλιώς να έχεις πιθανούς αντιπάλους, ξέρω εγώ, τη Μονακό που είναι αίτητη μέχρι στιγμής, η μοναδική αίτητη του Champions League, την Μπάμβιτ παράδειγμα που είναι η πρώτη στον άλλο όμιλο στον τρίτο και στο τέταρτο που είναι η Μπεσίκτας και λογικά αυτή θα τερματίσει η πρώτη. Και είναι αλλιώς να έχεις, λέω τώρα όπως βλέπω τον όμιλο έτσι γιατί δεν ξέρω πώς τερματίσουν την άλλη εβδομάδα, να έχεις πιθανό αντίπαλο την Ίμπουργκ, αλλιώς να έχεις ένα πιθανό αντίπαλο την Bayreuth. Αλλιώς να έχεις ένα πιθανό αντίπαλο την Καρσίεκ, ας πούμε, βλέπω εδώ, ή την Oldenburg, όποια και αν είναι. Γι' αυτό λοιπόν, τελευταία αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη. Είναι στο 6-7 και αυτός και η Βέντσπιλς. Δεν περνάει με ήττα. Με ήττα είναι εκτός από τη συνέχεια του Champions League. Αν κερδίσει λοιπόν ο ΠΑΟΚ, μπορεί να τερματίσει τρίτος σε συνδυασμό με ήττα της Νεπτούνας από την Τενερίφη. Αν η Νεπτούνας κερδίσει την Τενερίφη, ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος στον όμιλο.
Αυτό είναι το σκηνικό. Δεν έχει ελπίδες πλέον η Σαλόν, η οποία έχασε χθες στην Εύεσθεν Ερήφης με 82-62, οπότε είναι εκτός. Δεν έχει ελπίδες συνέχειας η Γκαζιατέμπη, η οποία βοήθησε πάρα πολύ εδώ τον ΠΑΟΚ να είναι καλά. Χθες δεν τα κατάφερε με τη Λούντβιγκσμπουργκ, το πάλεψε το παιχνίδι, έχασε 67-72 και έτσι οι τελευταίες της μαθηματικές ελπίδες εξανεμίστηκαν και αυτές. Τελευταία είναι η Ορλαντίνα που είναι στο 2-11. Αυτό είναι το σκηνικό στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Έχουν περάσει τρεις ομάδες, μένει μόνο η κατάταξη στις τρεις και ο ΠΑΟΚ με τη Βέντσπιλς στον τελικό ουσιαστικά την ερχόμενη Τρίτη στην έδρα των Λετώνων. Όποιος κερδίσει από εκεί είναι στην επόμενη φάση. Έτσι έχει το σκηνικό. Είναι λίγο περίεργο τώρα αυτό το διάστημα για τον ΠΑΟΚ. Και γιατί είναι περίεργο? Χθες καταρχάς έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση από ένα σημείο και μετά. Αυτή η 39 πόντι που πέτυχε είναι ρεκόρ στο Champions League φέτος. Εγώ νομίζω είναι και στην Ευρωλίγκα. Απλά το έχω ψάξει 100%. Δεν πρόλαβα να το δω όλο. Για παραγωγικότητα σε μια περίοδο. Έτσι, η 39 πόντι είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Που είχε ο ΠΑΟΚ χθες με την Νεπτούνα στη δεύτερη περίοδο. Επέστρεψε και στις καλές εμφανίσεις και στις νίκες και είδαμε τον ΠΑΟΚ εσωτερικού, να το πω έτσι. Δηλαδή είδαμε την ομάδα η οποία εντός έδρας μπορεί και το ρυθμό να ανοίξει, μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να προσφέρει και θέαμα, να παίξει καλό, γρήγορο, εντυπωσιακό μπάσκετ. Πάντα με βάση την άμυνά της. Χθες ο ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, είχε 16 κλεψίματα στο παιχνίδι. Η Νεπτούνας έκανε 24 λάθη. Αυτό το πράγμα αρκετές φορές αλλάζει όταν παίζει εκτός έδρας. Φυσικά και εγώ το καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να έχεις μια ευθεία γραμμή, είτε παίζεις στο γήπεδό σου είτε παίζεις εκτός έδρας. Δεν το κάνουν πολλές ομάδες αυτό. Απλά είναι πλέον, επειδή ο ΠΑΟΚ ειδικά στην έδρα του βρίσκει τον τρόπο και το ρυθμό να ανεβάσει και να κάνει σημαντικές νίκες, έτσι, και ρίσκει τον Ολυμπιακό εκεί, είναι πολύ μεγάλη διαφορά πλέον και πρέπει αυτό το κενό να καλυφθεί. Έτσι, και το παιχνίδι που έχει να παίξει τώρα την Τρίτη, που είναι τελικός πρόκρισης, είναι εκτός έδρας. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίζει την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό και τώρα, έτσι όπως κάθεται το πρόγραμμα, σε αυτό το παιχνίδι τον βολεύει το ότι είναι η Κυριακή. Γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο βράδυ στη Γερμανία με την Bamberg, έτσι, δηλαδή. Θα έχει παιχνίδι Παρασκευή βράδυ, θα πάρει αεροπλάνο Σάββατο πρωί για να έρθει Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά με μισή προπόνηση θα παίξει το παιχνίδι της Κυριακής. Αλλά δεν τον βολεύει μετά για την Τρίτη, γιατί το πρόγραμμά του είναι ό,τι και να γίνει στο μάτς του Παναθηναϊκού, με το που τελειώσει το παιχνίδι πρέπει να το σβήσει από το κεφάλι του, γιατί φεύγει το ίδιο βράδυ από τη Θεσσαλονίκη, πάει Αθήνα, διανυκτερεύει εκεί και Δευτέρα πρωί φεύγει αρχικά για Φραγκφούρτη, μετά για Ρίγα και από εκεί ο δικός στο Βέντσπιλς για το παιχνίδι της Τρίτης. Δεν είναι εύκολο. Χθες ο Γκώστα έβαζε όλα, αλλά αν τον έβλεπες μετά το τέλος του αγώνα. Πτωμά. Δηλαδή έβλεπες στο πρόσωπό του, ρε παιδί μου, ότι ο άνθρωπος είναι κουρασμένος. Εντάξει, ήταν ξεκάθαρο. Ωραία. Σήμερα πάω και έκανε ένα χαλάρωμα το πρωί στις 12. Δεν ήταν προπόνηση ουσιαστικά. Πιο πολύ έτσι αποκατάσταση χαλάρωμα ήταν. Και ουσιαστικά από αύριο, με δύο προπονήσεις για το μεγάλο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Τώρα που μιλάμε, έτσι, γνωρίζοντας αυτά τα δεδομένα, έχοντας δει ότι ο ΠΑΟΚ στην έδρα του έχει κερδίσει με 21 πόντους την ΑΕΚ, έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό και θα περιμένει ένα Παναθηναϊκό λογικά κουρασμένο και ανάλογα και τι θα έχει κάνει στην Μπάμπερ, ναι, που δεν είναι εύκολη έδρα, δεν νομίζω ότι μπορείς να κλειδώσεις το διπλό. Έτσι, εγώ τα βάζω όλα μέσα. Βάζω γιατί ο Παναθηναϊκός έχει 4 νίκες απόσταση από τον Ολυμπιακό πλέον. Το να χάσει ένα μάτς δεν ξέρω. Βέβαια, θα μου πεις και στη Ρόδο πήγε να χάσει και έγιναν. Σε κάποια φάση παίζει με 8 παίχτες, γιατί και οι γκρι φορούσαν πράσινα από ένα σημείο και μετά. Τέλος πάντων, και οι διαιτητές πολλές σε αυτό το παιχνίδι ξέρουμε όλοι το ποιόν τους. Τέλος πάντων, απλά κάθεται αυτό το παιχνίδι τώρα σε μια συγκυρία τέτοια που δεν ξέρω κατά πόσο ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι 1000% συγκεντρωμένος σε αυτό. Θα μου πεις, κανένας παίχτης δεν μπαίνει μέσα και σκέφτεται το άλλο μάτς. Ναι, είναι έτσι, και αυτό. Κανένας δεν το κάνει. Είναι ένα κίνητρο επιπλέον για τον ΠΑΟΚ, φυσικά. Τότε ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, είναι Ελλάδα, είναι αδιάφορος. Δεν έχει να κάνει κάτι, ας πούμε, στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τώρα ξέρω εγώ ποιος μπορεί να είναι στόχος του Παναθηναϊκού στην Αλβάνα από τη στιγμή που έχει κατακτήσει την πρώτη θέση και δεν απειλείται, ας πούμε, από τον Ολυμπιακό. Δεν έχει κάποιο κίνητρο ο Παναθηναϊκός. Οπότε μπορεί να. Και αυτός από τη μία να είναι αδιάφορος. Αδιάφορος με τη λογική ότι είναι. Εντάξει, συγγνώμη.
το μυαλό του να είναι κυρίως στην, στην Ευρωλίγκα. Έτσι, δηλαδή να είναι εκεί το μυαλό του. Mm-hmm. Εντάξει, και ο Πάο, όπως είπες και εσύ, έχει το παιχνίδι αυτό, αλλά νομίζω ότι. Εντάξει, το μοναδικό κίνητο του Παναθηναϊκού δεν είναι. Κάθεται πάρα πολύ κοντά πλέον το μάτς με τη Βέντσπιλ, ναι, που είναι τελικός πλέον. Ξέρουμε όλοι ότι δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση ότι ξέρεις, άμα χάσω μέχρι 7 πόντους, ας πούμε, μπορεί να περάσω. Ξέρεις ότι θέλεις νίκη. Οπότε είναι πολύ περίεργο τώρα η συγκυρία που κάθεται το μάτς. Είναι... Ναι, τώρα το βλέπω. Είναι περίεργο. Το μοναδικό κίνητο που είχε ο Παναθηναϊκός είναι να τερματίσει αίτητος το πρωτάθλημα. Ναι. Στην που γίνεται δύο φορές τον Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει, αν περάσει και από τον ΠΑΟΚ, mm-hmm. μετά νομίζω ότι η ΝΑΚ την έχει κερδίσει. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Έχει βαθμολογία εκεί μπροστά. Ε. Ναι, ναι. Έχει βαθμολογία. Κοίταξε να δει τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει από το Φάρο. Έχασε από τον Προμηθέα. Τον έχει φτάσει και η ΑΕΚ και ο Προμηθέας. Σωστά. Νομίζω είναι στο 8-6. Στο 8-6. Ωραία. Είναι και... έχει τώρα το Παναθηναϊκό και μετά τη διακοπή, αν θυμάμαι, έχει Κίμη. Οπότε το πρόγραμμα που έχει μπροστά του στην Ελλάδα. Οκ, okay, κάνει την προσπάθειά του στην Ευρώπη για να προκριθεί. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν είναι πρόγραμμα εύκολο. Δηλαδή στην Κίμη δεν πας να κερδίσεις εύκολα. Έτσι. Οπότε θα πρέπει να βρει νίκες σε αυτά τα μάτς που έχει μπροστά του. Οκ, okay, τώρα το πρόγραμμα λίγο είναι περίεργο γιατί έχει. Την άλλη εβδομάδα έχει το All-Star Game, οπότε έχει διακοπή. Μετά τέλος του μήνα. Έχει και τα παράθυρα. Τώρα, έχει τελικό κυπέλου. Τώρα που είπες ο Σάγκεμ, για να δω κάτι στα email μου. Ναι, ναι. Για δες. Οπότε είναι λίγο ερωτηματικό. Εντάξει, τώρα θα είναι λίγο περίεργο. Θα έχουμε και τις διακοπές, όπως είπες ναι, εσύ. Ναι. Βέβαια, βλέποντας καλή στη βαθμολογία, νομίζω ότι όσον αφορά τη θέση 3, 4, 5, εκεί γίνεται ένα φιλοχαμός. Θα γίνει σφαγή, εκεί θα γίνει. Εκεί θα... Και έτσι πως είναι το βάθμα φέτος που βλέπουμε πολλά ανάποδα περίεργα αποτελέσματα. Εντάξει, τώρα και να κάνεις μια αγγέλα μπορείς να την καλύψεις με μια μεγάλη νίκη αλλού. Εγώ επιμένω ότι το Λαύριο σε κάποια φάση θα μείνει πίσω, έτσι μου έχει κολλήσει. Ότι σε κάποια φάση δεν θα είναι τόσο ψηλά. Λογικά δεν μπορεί να πάει τώρα μέχρι. Ναι, νομίζω ότι οι τρεις θα είναι και το Λαύριο εκεί κοντά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Προμηθέας που είναι ξεκάθαρο θέλει να μπει στη τετράδα και το έχουμε καταλάβει όλοι. Έτσι, έχουμε καταλάβει όλοι ότι θέλει να μπει στη τετράδα και μάλιστα. Υπάρχει μια τέτοια διάθεση γενικότερα από τους φορείς να μπει στην τετράδα Προμηθέας. Και θα είναι νομίζω και εκεί κοντά και το Λαύριο. Απλά είναι και λίγο ζήτημα. Κοίταξε, τώρα ακόμα και ο ΠΑΟΚ να περάσει και η ΑΕΚ στην επόμενη φάση του Champions League, το πρόγραμμα χαλαρώνει έτσι. Δηλαδή δεν είναι αυτό τα συνεχόμενα παιχνίδια, ταξίδια, αεροπλάνα. Λίγο, ναι. Μετά έχει δύο μάτς αρχές Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, είναι τα παιχνίδια. Ναι. Αν περάσει στην επόμενη φάση του Champions League. Οπότε. Κάπως ηρεμεί λίγο η κατάσταση που αφορά κούραση, ταξίδια, αεροπλάνα και όλα αυτά. Ναι. Οπότε νομίζω ότι μετά το Μάρτιο, δηλαδή αφού φύγει και αυτός ο μήνας, με τις διακοπές, με το να δούμε τι θα κάνουν οι ομάδες που πάνε Ευρώπη, αν συνεχίζουν ή όχι, μετά το Μάρτιο νομίζω θα έχουμε μια πιο σταθερή εικόνα από όλους. Γιατί εντάξει, θα είναι και λίγο διαφορετικό και για τον ΠΑΟ και για την ΑΕΚ, ακόμη και για τον Άρη, έτσι, που μπορεί να έχει μείνει πίσω, αλλά όπως και να το κάνουμε, είχε παιχνίδια. Είναι αλλιώς να έχεις ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Έτσι, και δεν ξέρουμε και πώς θα πάνε οι άλλες ομάδες. Γιατί ο Κολοσσός, ας πούμε, έδιωξε, πούλησε τον καλύτερο του παίκτη. Ναι. Και αυτό παίζει. Θυμάσαι εδώ, μας έλεγε ο coach Σερέλης, μας έλεγε ότι τον Κολοσσό τον έχει μέσα σε αυτούς που θα διεκδικήσουν πράγματα και πιο ψηλά. Και τελικά ο Κολοσσός έδωσε τον Γκρίφιν στη Zenit. Το καλύτερο του παίκτη. Εκτός αν βρει κάτι ανάλογο. Έτσι. Σε πρώτη φάση λέγανε ότι δεν θα κάνουν κάποια αλλαγή. Ναι. Βέβαια τώρα, επειδή με το που έφυγε ο Γκρίφιν φάγανε 30 πόντους στο Ρέθυμνο. Δεν μπορεί να το αποκλείσει ότι θα φέρουν κάποιον Αμερικανό σε κάποια φάση. Εντάξει. Μια που πήγε σε Α1, να πούμε λίγο το πρόγραμμα και τη βαθμολογία και να πούμε λίγο και για Άρη. Γιατί στο δεύτερο κομμάτι τη εκπομπή θα έχουμε μια αρκετά ενδιαφέρουσα συνομιλία με έναν ξενιτεμένο αγαπημένο Έλληνα παίκτη διεθνή. Λοιπόν, να πούμε λίγο το πρόγραμμα τη Α1. Στο 15η αγωνιστική, το Σάββατο, έχουμε στι 4.30. Κολοσσός Πανιώνιος, πολύ σημαντικό παιχνίδι. Γυμναστικός Προμηθέας, Λαύριο Τρικαλά. Και τα τρία παιχνίδια αυτά στις 4.30 το μεσημέρι. ΑΕΚ Άρης στις 5 το Σάββατο. Κόρυβος Ρέθυμνο το Σάββατο στις 6.30. Και την Κυριακή έχουμε Ολυμπιακός Κίμη και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 6.30. Το Ολυμπιακός Κίμη είναι στις 4.30. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 6.30. Έτσι βλέπουμε το Σάββατο το κυρίως μενού με πολλά κρίσιμα παιχνίδια και περίεργα παιχνίδια. Δηλαδή ο Κολοσσός είναι σε πτώση, ο Πανιώνιος είναι σε άνοδο. Στο γυμναστικό γίνεται χαμός, δεν κάνουν προπονήσεις, είναι να φύγουν παίκτες. Ο Προμηθέας καίγεται γιατί θέλει να παραμείνει κοντά εκεί στην τετράδα, οπότε λογικά είναι το φαβόρι. Στο Λαύριο Τρίκαλα
εδώ νομίζω αυτά είναι τα επικίνδυνα παιχνίδια για το Λαύριο. Τα επικίνδυνα παιχνίδια, δηλαδή όχι τα ντέρμπι. Μπορεί να την πατήσει δηλαδή από τέτοια, σε τέτοια παιχνίδια που τα τρίγαλα θέλουν μια εκτός έδρας νίκη μεγάλη. Το ΑΕΚ Άρης, ξεκάθαρο φαβορί ΑΕΚ. Έτσι ο Άρης, ο οποίος οι παίκτες του ούτε κοιμήθηκαν χθες. Πετάξανε, φύγανε 4,5 ώρα από το ξενοδοχείο για να μπουν στα αεροπλάνα, να μπουν στο πούλμαν, να πάνε στη Ρώμη και να μπουν στο αεροπλάνο να γυρίσουν στην Αθήνα. Εδώ υπάρχει το θέμα του Τσαερέλη, ο οποίος είναι αμφίβολος, γιατί ακόμα έχει ενοχλήσει έντονη στη μέση, και ίσως θα βαστεί την τελευταία στιγμή συμμετοχή του, αν θα παίξει ο Κόντα στην ΑΕΚ. Σε έναν Άρη προβληματικό, σε έναν Άρη με πάρα πολλά ζητήματα. Έτσι, στο καθαρά αγωνιστικό, ο Άρης είναι σε μια πτωτική πορεία εδώ και πολύ καιρό. Η μία ήττα διαδέχεται την άλλη. Η ομάδα δεν μπορεί, παίζει καλό μπάσκετ. Η ομάδα δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Έτσι, γιατί έχει τον μπαν. Και έχει θέμα ο Άρης. Νομίζω ότι πιο ξεκάθαρο φαβορί σε ΑΕΚ Άρης δεν θυμάμαι την τελευταία χρόνια. Έτσι, δηλαδή, μόνο τη χρονιά που ας πούμε έπεσε η ΑΕΚ. Ή την πρώτη χρονιά που ανέβηκε η ΑΕΚ που δεν ήταν τόσο καλή. Να είναι τόσο ξεκάθαρο φαβορί ένας από τους δύο. Και στην περίπτωση μας βέβαια είναι η ΑΕΚ. Ξεκάθαρα, έτσι, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Η ΑΕΚ είναι το φαβορί. Τώρα η ΑΕΚ θα έχει το μυαλό της και αυτή, όπως είπες, στο παιχνίδι στο Champions League. Αλλά με τον Άρη υπάρχει μια διαιτητότητα τα τελευταία χρόνια. Έτσι, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στον Άρη, λοιπόν, για να πάμε λίγο εκεί στο ρεπορτάζ, είπαμε ότι η αποστολή έχει μια ταραπορία σήμερα μετά το παιχνίδι το χθεσινό. Εντάξει, χθες, αν ξέρεις κανείς την πρώτη περίοδο, μετά ο Άρης από τη που βρέθηκε να κυνηγάει, πλησίασε κανένα δύο φορές 5 πόντους, αλλά δεν είχε τη δύναμη της λύσης στα ψυχικά αποθέματα για να γυρίσει το μάτς. Και αυτό είναι λογικό όταν παίζεις χωρίς τον Τζαερέλη, όταν σκοράρουν 2-3 παίχτες μόνο και προσπαθείς να βρεις λύσεις απέναντι σε μια Αβελίνο που είναι η τρίτη στην Ιταλία. Είναι λογικό να μην μπορείς, αν δεν πιάσει κάποιοι παίχτες σου μάλλον εξαιρετική απόδοση. Δεν έγινε αυτό. Ο Άρης λοιπόν αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Το Άρης Οστάνδη ουσιαστικά έχει ένα μονόπλευρο ενδιαφέρον μόνο για την Οστάνδη όσον αφορά την πρόκριση. Σε αυτό που λέγαμε και πριν με τον Νίκο, ότι για το FIBA EuroCup νομίζω στον Άρη μόνο αυτό δεν κοιτάνε. Έτσι, δηλαδή εκεί που δεν έχεις μαντήλι να κλάψεις, δεν μπορείς να κοιτάς το να πας στο FIBA EuroCup. Και νομίζω ότι πέρα από το αγωνιστικό, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο εξαγωνιστικό φυσικά. Όπου δεν έχει παρατηρηθεί κάποια σημαντικότατη εξέλιξη από την ημέρα της επιτροπής, την ημέρα που έγινε η επιτροπή. Οι νομικοί ψάχνουν να δουν. Νομίζω πολλά περισσότερα θα γνωρίζει ο κόσμος τη Δευτέρα στη Γενική Συνέλευση του Αριστέχνη. Υπάρχει μια, αν θέλεις, φημολογία, παραφημολογία, κατεύθυνση ότι παρότι είναι μια πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από ανθρώπους και των δύο πλευρών, ας το πούμε έτσι, και των δύο προτάσεων, συν τον ερασιτέχνη, συν άτομο από τη διοίκηση που ήταν μέχρι τώρα και ο Ορβανίτης και ο Νικόλος, παρατηρεί μια προσπάθεια ότι πάλι πάει μια πλευρά να κάνει μόνη της κάτι. Τι λέει, ρε φίλε. Κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά εξακολουθώ να λέω ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να δώσει λύση. Ακόμα μαζί να είναι, δυσκολεύεται η λύση. Έτσι, να δώσει μια οριστική λύση. Δεν μπορεί να δώσει οριστική λύση, θα δώσει μια προσωρινή. Νομίζω το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι δύο πλευρές είναι να καθίσουν κάτω να τα βρουν. Σίγουρα, από όσο γνωρίζω, η μία πλευρά μπορεί να βάλει περισσότερα χρήματα από την άλλη. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Το θέμα είναι όμως να καθίσουν οι δύο πλευρές να λύσουν οποιοδήποτε θέμα μπορεί να υπάρχει. Γιατί. Και εδώ να πω πάλι το γνωστό, μην κρυβόμαστε, δεν θα ονομάσουμε και πάμε για κάποιες διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Να καθίσουν να τα βρουν, γιατί πρώτα απ' όλα είναι ο Άρης. Όποια πλευρά σκέφτεται να κάνει κάτι μόνη της και νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει, καλώς να το πράξει. Αλλά άμα δεν πάρει τις μετοχές, άμα δεν πάρει την διοίκηση, δεν. Και αυτό όλο γίνεται τώρα δύο μέρες αφού υποτίθεται έγινε η επιτροπή, έτσι. Οι νομικοί ψάχνουν να βρουν λύσεις, ψάχνουν να βρουν τι μπορούν να κάνουν. Πάντα όταν μπλέξεις με τους νομικούς, μπορείς από τη μία να βρεις λύση που δεν έχεις σκεφτεί, αλλά από την άλλη μπορεί να βρεις μια λύση η οποία να καθυστερήσει. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρόνος για τον Άρη να καθυστερήσει. Λάσκαρης τα γνωστά. Έτσι. Αφαντός. Είναι εκτός κάδρου, ρε φίλε. Αφαντός. Είναι ξεκάθαρο. Μα δεν είναι ότι είναι εκτός κάδρου. Είναι ότι. Είναι εκτός από όλα αυτό. Δηλαδή γίνεται ό,τι γίνεται. Σαλονίκη. Έτσι. Ο αδελφός τ' άκουσε. Ναι.
Έτσι, το έφυγε από το γήπεδο. Δεν ξαναπάτησε στο γήπεδο. Στα γραφεία πάει κάποιες ώρες περιορισμένες για να μην τυχόν πάει στο γήπεδο και τύχει με κανέναν Αριανό στο, έξω από το παλέ και τον κράξει. Mm-hmm. Και τον πει: δώσει τι γίνεται, ας πούμε, παρέτησου. Έτσι, έτσι, τέτοιο καθεστώς ζει ο Μάνος Λάσκαρης. Έτσι, που εγώ ξαναλέω ότι νιώθηκε εκτεθειμένος από τον αδελφό του, γιατί χωρίς να ευθύνεται ο ίδιος σε απόλυτο βαθμό, τα άκουσε για τον αδελφό του που είναι στην Αθήνα εξαφανισμένος. Mm-hmm. Δεν έχει έρθει καθόλου Θεσσαλονίκη. Ήρθε μια φορά τότε με τους Τούρκους που μαζεύαν τις σακούλες για να βάλουν τις λίρες μέσα. Έτσι, την πρώτη φορά που ήρθε, αυτό ήταν. Και μια φορά που ήρθε, νομίζω, με τον που έδωσε το παρόν και ήταν και ο κύριος Πιάγης στην προπόνηση, σε μια προπόνηση που είχε έρθει να δώσει κάποια χρήματα στους παίκτες. Αυτό είναι. Και δεν είπα, δηλαδή βγες, πες κάτι. Εγώ δεν λέω να βγεις εδώ στην εκπομπή μας. Μην βγεις στην εκπομπή μας. Βγες κάπου. Κάνε μια δήλωση. Αυτή τη στιγμή ακόμα είσαι στην ομάδα του Άρη. Κάνε μια δήλωση από το επίσημο site της ομάδας. Mm-hmm. Ότι ξέρεις, χαιρετίζω τις πρωτοβουλίες, να καθίσουμε να τα συζητήσουμε, να κάνουμε, ή δεν θέλω να βρίσω την ομάδα. Πες κάτι, ρε φίλε. Αν έχεις μια ομάδα, δεν είναι μια εταιρεία, το ξαναείπαμε αυτό. Δεν το κατάλαβε ο Νίκος Λάσκαρης, δυστυχώς, ούτε ακόμα τώρα. Και πολλοί κόσμος δεν κατάλαβε ότι ο Νίκος Λάσκαρης δεν κατάλαβε την Άρης. Ότι αυτή η εταιρεία που έχει τώρα, Νίκο Λάσκαρη, δεν είναι μια εταιρεία απλή, την οποία τη πάω σε κομμάτια και την πουλάω, όπως μπορεί να κάνουν κάποιοι σε εταιρείες που κόβουν ασίμι και ατσάλι και φτιάχνουν καρέκλες ή ξέρω εγώ κάνουν κούκλες που κουνιούνται και μπαρμπαδάκια. Έτσι, ή ξέρω εγώ φτιάχνουν αεροπλάνα. Δεν είναι μια τέτοια εταιρεία που λες, α, είναι χρεωμένη, ωραία. Τι έχει αυτή η εταιρεία, έχει 5 υπόστεγα, 2 οικόπεδα, τα πουλάω. Τα σπάω και τα πουλάω, όπως είναι μια κλασική πρακτική. Δεν μπορείς να την εξαφανίσεις αυτή την εταιρεία. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις όπως λειτουργείς σε μια τέτοια είδους εταιρεία που έχεις μικρομέτοχους και οι οποίοι μαθαίνουν ξαφνικά ότι οι μετοχές δεν αξίζουν τίποτα γιατί θα έχεις πουλήσει όλα. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει, είσαι μέτοχος. Ναι, είσαι μέτοχος. Είσαι μέτοχος, έχεις το 90%, 10% έχεις τέχνης. Βασικός μέτοχος όμως σε κάθε αθλητική εταιρεία είναι ο κόσμος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γιατί όλες αυτές οι εταιρείες χωρίς κόσμο δεν θα κάνουν τίποτα. Όλες οι ομάδες σε όλο τον πλανήτη. Η Μπαρτσελόνα, άμα δεν έχει τον κόσμο ότι στηρίζει, έτσι, mm-hmm. δεν μπορούσε να είναι η Μπαρτσελόνα και να πηγαίνει στο κάθε κανάλι και να λέει: δώσε με, ξέρω εγώ, 500 εκατομμύρια για να με δείξεις. Είναι η Μπαρτσελόνα γιατί έχει κόσμο κάθε ομάδα. Ο βασικός μέτοχος κάθε ομάδα είναι ο κόσμος. Δεν πάνε έξω ομαδάρα, άμα δεν έχει κόσμο, θα σβήσεις. Τα παραδείγματα, πάρα πολλά. Πάρα πολλά τα παραδείγματα. Και μπασκετικά και ποδοσφαιρικά. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι καταλάβει ο Νίκος Λάσκαρης, ο οποίος δεν έχει ξεκαθαρίσει. Εγώ εμείς εδώ τα είπαμε πριν πόσο καιρό, 15 μέρες. Δεν πρόκειται να δώσει συμμετοχές, παιδιά. Δεν πρόκειται να δώσει συμμετοχές. Γιατί το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή δεν είναι οι μετοχές, είναι η προσωπική του διαμάχη με το Λετωνό. Το θέμα με την προφυλάκηση. Έτσι δεν ξέρω αν την πλήρωσε τελικά την εγγύηση, γιατί είχε ζητήσει να καθυστερήσει, είχε κάτι αναβολές. Αυτό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή του Νίκου Λάσκαρη. Δεν ενδιαφέρεται καν για τον Άρη, πιστεύω. Καν. Δεν έχει το μυαλό του στον Άρη. Αν κάνει προσφυγή ο Καβαδάς, αν κάνει προσφυγή ο Μάρμπλ, αν θα πληρωθεί ο Μπέλ, αν έχασε χθες το Αβελίνο Άρης. Καμία, τίποτα, παιδιά, δεν ασχολείται. Πρέπει να βρεθεί νομική οδός για να πάρει τις μετοχές ή τη διοίκηση. Εγώ πιστεύω και τη διοίκηση αυτή τη στιγμή να πάρεις, κάτι θα σώσει. Mm-hmm. Για τις μετοχές δεν ξέρουμε, είπαμε. Μπορεί να τις πάρεις, μπορεί να μην μπορείς να τις πάρεις, να δεις βεμένες. Έτσι. Αλλά το θέμα, Νίκο, είναι ότι και φίλοι και του Λίμπερο, είναι ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να δώσει μετοχές. Δεν φαίνεται αντιθυμένος καν να ασχοληθεί με τον Άρη στιγμή. Mm-hmm. Ακόμα και οι άνθρωποι που το στηρίζαν μέχρι τελευταίας ημέρας, ας το πούμε έτσι, τελευταίο καιρό, έτσι, και οι φιλάθλοι και ξέρω εγώ δημοσιογράφοι, έχουν αρχίσει και τα γυρίζουν γιατί βλέπουν που πάει την ομάδα. Θα πρέπει να το βλέπουν βέβαια εδώ και καιρό. Έτσι το καράβι έχει χτυπήσει τα βράγια, αλλά εντάξει, δεν το βλέπαν κάποιοι. Τι να κάνουμε. Στο Τιτανικό κάποιοι δεν το βλέπαν, ας πούμε. Το καράβι χτυπούσε, οι άλλοι παίζαν μουσική. Δημάσαι, το έχει το έργο, έτσι. Η ορχήστρα έπαιζε μουσική. Το έχει αύριο να μην πάει κάποιο. Ναι, να το δουν οι Αριανοί. Η ορχήστρα έπαιζε μουσική. Κανα δυο, ας πούμε, νομίζαν. Όχι, λέει ο καπετάνιο, δεν είπε τίποτα γιατί πέσαμε στα βράγια. Λέει ψέματα αυτά.
Τι ψέματα, το καράβι να ξεχαγίζει να περικλείζει να βουλιάζει. Και άλλοι παίζουν μουσική. Ναι. Στον Άρη κάποιοι έτσι λειτουργήσαν, δυστυχώς. Ναι. Με το Λάσκαρη. Παίζαν μουσική. Παίζαν μουσική. Μέχρι που τα νερά μπήκαν μέσα στο κατάστρωμα. Μπήκαν μέσα εκεί στην αίθουσα. Τότε καταλάβαν αυτό ότι πνίγονται. Έτσι. Πολλά περισσότερα πιστεύω θα έχουμε σε μόνες μέρες κυρίως στην ενημέρωση του ρασιτέχνη προς τον κόσμο. Εκεί νομίζω θα γίνουν κάποια πράγματα, γιατί ο ρασιτέχνης αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός που μπορεί να τρέξει εξέλιξεις. Κανείς άλλος δεν μπορεί να τρέξει εξέλιξεις. Εγώ δηλαδή, άμα πάω, δεν έχω δικαίωμα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ο ρασιτέχνης είναι ο μέτοχος, ο μοναδικός που υπάρχει. Έτσι. Θεωρώ ότι ο κόσμος έχει αγωνία, αντέδρασε κάπως είτε στο Αλεξάνδρο είτε στην Αθήνα που είδαμε. Φίλους του Άρη που πήγαν στην Αθήνα, πιάσαν τον κύριο Παπακυριάκη, πήγαν στον κύριο Λάσκαρη, δεν τους άνοιγε την πόρτα, δηλαδή αν είναι δυνατόν γι' αυτό. Πήγαν στο σπίτι του Νίκου Λάσκαρη, φίλοι του Άρη, έλα κατέβα να μιλήσουμε, τον είπανε, έτσι ούτε δηλαδή να γίνει φασαρία και οτιδήποτε, κατέβα να μιλήσουμε, να μας πεις τι θα κάνεις με τον Άρη, και ούτε να τους δεχτεί. Ούτε να τους δεχτεί. Δηλαδή γίνονται απίθανα πράγματα και συνεχίζουν να γίνονται δυστυχώς. Λοιπόν, για να μην ακρηγορήσουμε και ξεφύγουμε πάλι, αυτά είναι όσον αφορά τα νέα του Άρη. Έτσι, στο αγωνιστικό είπαμε ότι υπάρχει το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αφίβολο ο Τσαερέλη, νομίζω ότι θα βασίσει την τελευταία στιγμή ανάλογα πως θα νιώθει στη μέση. Εντάξει, ο Άρης νομίζω ότι το παιχνίδι με την ΑΕΚ δεν είναι παιχνίδι που θα το κυνηγήσει, αλλά είναι τα παιχνίδια που πρέπει να κυνηγήσει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Όχι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έτσι. Και όσο παραμένει το διοικητικό σε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα και στο αγωνιστικό. Δεν μπορεί να πάρει κανείς αποφάσεις, ούτε να έρθει παίκτης, ούτε να αλλάξει παίκτης, ούτε να αλλάξει προπονητής. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κάνουμε μια κουβέντα που έχουμε προγραμματίσει με έναν ωραίο τύπο ξενιτεμένο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Είπαμε αρκετά για το Champions League, για το τι γίνεται. Κυρίως με του ΠΑΟΚ στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι και τι παίζει με τον Άρη μετά και τη χθεσινή ήττα. 28-13 προηγεί το Ολυμπιακός Φενέρ. Έχει ξεκινήσει εξαιρετικά ο Ολυμπιακός. Μετά από σχεδόν 8 λεπτά αγώνα είναι στο συν 15. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά, κυρίως με το Πρίντιζ, για πόσο έχω προλάβει να δω να τα πηγαίνει εξαιρετικά. Συν 15 για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε πριν περίπου 8 λεπτά. Λοιπόν, τον προαναγγείλαμε χωρίς να πούμε όνομα. Τώρα που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, νομίζω στο μακρινό Βίλνιους τον πετυχαίνουμε. Έχουμε στην άλλη άκρη τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη. Λουκά, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Λουκά. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά. Εσείς? Καλά. Εδώ, ξέρεις, κλασική Θεσσαλονίκη. Εδώ αργιονίδες μέρες, 15-16 βαθμούς έχουμε. Ναι. Και εδώ, όταν πετάμε το αεροπλάνο πάνω από το σύνταγμα. Μάλιστα, μάλιστα. Τόσο καλά. Εντάξει, την παλεύουμε. Εντάξει, τα έχει συνηθίσει νομίζω όλα αυτά τα χρόνια. Όσο είσαι στο εξωτερικό, έχεις πάει και σε περιοχές. Έτσι είναι, κάποιες από αυτές είναι λίγο περίεργες από πλευράς ζωής, νομίζω, καιρού και όλα αυτά. Νομίζω τα έχεις συνηθίσει πλέον όμως. Τα έχω συνηθίσει, εντάξει, δεν πάρα πολύ. Ωραία. Πώς πηγαίνει μέχρι στιγμής η χρονιά στην Ηλία του Βοσφέτος? Το καλοκαίρι επέλεξες να πας στη Λιθουανία. Η Ηλία του Βοσφέτος, καινούρια προσπάθεια, ένα νομίζω αρκετά ποιοτικό ρόστερ. Συνεχίζει και στο EuroCup στη δεύτερη φάση. Πώς είναι και τα πράγματα? Μάλλον στην πρώτη φάση, ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Χθες, άμα βγάλουμε την είδα που κάναμε χθες, που είχαμε τον αποκλεισμό από τα play-off, γενικά είναι καλά τα πράγματα εδώ πέρα, η ομάδα είναι καλή. Έχει οργάνωση, η ομάδα είναι γνωστή έτσι γενικά στην Ευρώπη και προσπαθεί, είναι μια καινούργια προσπάθεια με το καινούργιο πρόεδρος και το Λίνας Κλέζα που είναι πολύ ενεργός φέτος. Αυτό, δυστυχώς αποκλειστήκαμε χθες, συνεχίζουμε όμως. Γενικά είναι καλά τα πράγματα. Λουκά, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές εδώ και με τον Σταμάτο Μουρελή ότι στη Λιθουανία είναι ένα πρωτάθλημα με λίγες ομάδες, με ένα, αλλά με πολύ καλά γήπεδα, με γεμάτα γήπεδα, με ωραία ατμόσφαιρα.
Δεν ξέρω εσύ πώς το ζεις έτσι φέτος που είσαι εκεί. Όντως έτσι είναι, είναι πολύ μασχετική χώρα. Τους αρέσει, γενικά ακολουθούν τις ομάδες πολύ φίλαθλοι, ειδικά την Κέντρη Μουσρίτας, της Αλγύρης. Ακόμα μία-δύο ομάδες που είναι πολύ δυνατές εδώ πέρα. Οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο, δυνατές ώστε το πρωτάθλημα να είναι πολύ δυνατό, αλλά υπάρχει ποιότητα, υπάρχουν καλοί παίχτες, καλοί προπονητές. Είναι γενικά και πολύ καλά οργανωμένο. Μπορεί να είναι λίγες οι ομάδες, αλλά υπάρχουν τέσσερις γύροι, οπότε το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο, μακρύ σε διάρκεια. Εντάξει, αυτό είναι λίγο κουραστικό. Ναι. Αλλά είναι μικρές οι αποστάσεις, οπότε δεν υπάρχει πολλά ταξίδια. Λουκά, ισχύει αυτό που λέμε εμείς οι μπασκετιγιά τη Λιθουανία, εσύ το ζεις τώρα πολύ πιο έντονα, ότι όπως οι ποδοσφαιρικοί έχουν τη Βραζιλία, εμείς πρέπει να έχουμε τη Λιθουανία, δηλαδή έτσι το έχουν τον μπάσκετ εκεί, με σαν τέτοια τρέλα, ας πούμε. Στην Ευρώπη μιλάς, ε. Ναι. Εντάξει, και στο Ισραήλ είναι, μπορούμε να το πούμε το ίδιο για το Ισραήλ, για τη Λιθουανία το ίδιο. Βασικά και για εμάς δεν πρέπει να ισχύει αυτό, γιατί το μπάσκετ μας έχει δώσει το δεκαπλάσιο από οτιδήποτε, από οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Ισχύει κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Όσον αφορά τη δική σου παρουσία, εντάξει, νομίζω ότι προσαρμόστηκες σχετικά γρήγορα και η χρονιά πηγαίνει και καλά. Καλά, πάει. Το θέμα είναι η ομάδα να πάει καλύτερα. Όπως είπα και πριν, δυστυχώς αποκλειστήκαμε, αλλά γενικά παίζουμε καλό μπάσκετ και θέλουμε να, αν είναι εφικτό, να κερδίσουμε τις Αλγύριες, ας πούμε, να πάμε τελικό για να κερδίσουμε τις Αλγύριες, που είδαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, γιατί την κερδίσαμε και στην έδρα της. Θα δείξει. Για μένα προσωπικά όλα καλά είναι. Είμαι έμπειρος, οπότε προσαρμόζομαι γρήγορα πλέον. Λουκά, στη Λιθουανία φέτος έχει γίνει και ένα άλλο σκηνικό, το οποίο προφανώς και εσύ το έχεις, το ζεις, έχει να κάνει με τα αδέρφια Μπολ που είναι εκεί. Δεν ξέρω αν έχεις να μας μεταφέρεις κάτι από τη τρέλα που έχει μεταφερθεί, γιατί πραγματικά έχει γίνει χαμός με αυτούς τους δύο. Εκεί και κυρίως τον πατέρα τους, έτσι. Υπάρχει μεγάλος δώρος με αυτούς. Βασικά αυτοί είχαν έρθει λίγες μέρες πριν παίξουμε μαζί τους στην έδρα μας. Η ομάδα μου από 3 ευρώ το εισιτήριο το βάλει στα 12. Τι λέτε, ρε φίλε. Είχε γίνει και γέμισε το γήπεδο και στο τέλος, επειδή δεν μπορούσε η δικιά μου ομάδα, δεν είχε την οργάνωση να φέρει επιπλέον κάμερες για το reality show που κάνουν στο Facebook. Ναι. Οπότε αυτοί ακύρωσαν την παρουσία τους. Οι φίλοι της ομάδας μου ήταν ευτυχισμένοι, ενώ πλήρωσαν και το τριπλάσιο. Απίθανο πράγμα. Ενδιαφέρον έχει. Γιατί εδώ το παρακολουθούμε και εμείς το ζήτημα με τους Μπολ, γιατί πραγματικά έχει κάνει πολύ μεγάλο ντόρο. Τώρα αυτό που μας λες και εσύ είναι ένα ακόμα που μπαίνει στα επεισόδια, τέλος πάντων, με τους συγκεκριμένους. Μάλιστα. Εντάξει, είναι η καρδάσια του μπάσκετ. Έτσι, σωστό. Συμβαστείο για επαγγελματίες, συλλόγους και αθλητές, αλλά ναι. Βλέπουμε ότι πουλάει, οπότε είναι κακό. Εντάξει, αυτό γίνεται κυρίως και λόγω του μπαμπά, έτσι, που τους έχει αναγάγει όλα και τα τρία παιδιά, τα έχει κάνει, ας πούμε, απίθανα πράγματα, έτσι. Ο τύπος μπορεί να γελάμε μαζί του για αυτά, για οτιδήποτε, αλλά όπως λένε οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω τι αν ισχύει αυτό, οι Αμερικάνοι ομάδες λένε ότι βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά, ναι. Αφού το κάνει καλά αυτό, και πιαστεί με τελείως, θα το βγάζουμε το κατάλληλο αυτό, αυτό το μάτι. Λουκά, παρακολουθείς καθόλου τι γίνεται στην Ελλάδα φέτος, που είναι λίγο έτσι τα πράγματα κάπως διαφορετικά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Διαφορετικά, πάλι οι δύο εννοείται ότι ξεχωρίζουν, απλά ο Ολυμπιακός έχει κάνει κάποιες ήττες, τις λες και εκτός προγράμματος. Δεν βλέπω τον Ολυμπιακό, πάντα παρακολουθώ τους πάντες, όσο μπορώ. Εντάξει, έχουν προσθεθεί φέτος και ο Προμηθέας και το Λαύριο, έτσι, στις ομάδες που είναι λίγο πιο ψηλά. Η ΑΕΚ, την ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα.
Όπως είπες, το Λάβρι και η Προμηθέα δεν είναι μια φάση που έπληξε. Ο ΠΑΟΚ ήταν, το περίμενα ότι θα στρώσει και θα πάει έτσι, και, γιατί έχει πολύ καλό ρόστερ, καλό προπονητή. Οπότε παίζει και ωραίο μπάσκετ, είναι πολύ ενδιαφέρον ομάδα. Mm-hmm. Εντάξει, μετά οι δύο είναι πάντα προσπαθούν να πάνε στο Final Four και νομίζω να τα καταφέρει κάποιος, τουλάχιστον ένας από τους δύο. Γενικά παραμένουμε δυνατοί και ευρωπαϊκά και το πρωτάθλημά μας είναι καλό. Mm-hmm. Ο Λουκάς ο Μαυροκεφαλίδης το καλοκαίρι τι θα σκεφτεί πρώτο όταν τελειώσει τη σεζόν μετά την ξεκούραση? Θα σκεφτεί να μείνει εκεί, θα σκεφτεί να γυρίσει, θα ήθελε να ξαναπαίξει Ευρωλίγκα, τι θα έχει στο μυαλό του? Άγνωστο είναι αυτό. Δεν σκέφτομαι έτσι, γιατί όποτε έκανα σκέψεις και όνειρα, οπότε δεν βγαίναν έτσι ακριβώς όπως θα ήθελα. Οπότε όπως όταν τελειώσει η σεζόν, ό,τι έρθει να το μελετήσω και θα δω τι είναι καλύτερο και για μένα, για την οικογένειά μου, θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη απόφαση όσο γίνεται. Mm-hmm. Πλέον τα χρόνια περνάνε, δεν έχω και πολλά ακόμα στο υψηλό επίπεδο και επαγγελματικό επίπεδο, οπότε θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη απόφαση. Mm-hmm. Καμία ενόχληση από την ΕΟ και είχες τώρα για αυτές τις εθνικές που με τα παράθυρα, εντάξει, γιατί τα νούμερά σου... Όχι. Τίποτα, έτσι. Τίποτα. Αλήθεια, Λουκά, αυτή η πόρτα τελικά από εκείνη την παλιά ιστορία, έτσι, πεισματικά έχει κλείσει για σένα, έτσι? Ναι, και από αυτούς και από μένα φαίνεται ότι ποτέ δεν είχα μεγάλη σχέση μετά από εκείνο το περιστατικό και γενικά δεν μου ζήτησαν καμία συγγνώμη, ούτε οι άνθρωποι εκεί είναι πολύ εγωιστές. Τέλος πάντων, δεν μην αναφερθώ άλλο το αυτό, γιατί μόνο που λέω για αυτούς εκνευρίζομαι. Δεν είχα μια διάθεση. Δυστυχώς για μένα η εθνική πήγε έτσι, πηγαίναμε, αλλά και να κάνουμε τη ζωή συνεχίζεται. Είναι μια ιστορία που γενικά με την Ομοσπονδία εδώ και στην Θεσσαλονίκη τα έχουμε για πολλά θέματα. Και είναι αυτό που είπες και στέκομαι σε αυτό, ότι είναι εγωιστές. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε κυρίως για τον Βασιλακόπουλο, βέβαια, γιατί αυτός κάνει το κομμάτι εκεί. Ναι. Έτσι, είναι εγωιστές. Δηλαδή... Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι, αλλά νομίζω ότι ξέρει τα πάντα. Εντάξει, αυτό είναι. Εδώ, για να μην πω ότι. Μην πούμε τις ομοσπονδίες, ας πούμε, που όλες οι ομοσπονδίες παίρνουν παλιούς μεγάλους παίχτες και νέους σε ηλικία για αυτή τη θέση. Ας μην πούμε αυτό. Ας πούμε το παράδειγμα του NBA, που είναι το πλέον καλύτερο πρωτάθλημα, το καλύτερο marketing που υπήρχε ποτέ από τον David Stern, ας πούμε. Δεν υπάρχει δεύτερος. Ο δεύτερος είναι έτσι φώτος πίσω για το Champions League ακόμα. Αλλά βλέπουμε ότι άλλαξε και πήγε κάποιος καινούργιος κομισάριος με καινούργιες ιδέες. Οπότε και εκεί αλλάζουμε. Δεν μένουμε στα παλιά. Μόνο εδώ δεν αλλάζουν στην ΕΟΚ, δυστυχώς. Αυτό που λες, το παράδειγμα του Στέρν είναι το καλύτερο. Πετυχημένος, έφτιαξε το NBA εδώ που είναι. Πιο πετυχημένο, ακόμα και από το Champions League. Έτσι, ακριβώς. Ναι, πιο πετυχημένο. Το NBA αυτή τη στιγμή είναι από τα πιο πετυχημένα, ίσως το πιο πετυχημένο επαγγελματικό πρωτάθλημα στον πλανήτη. Από τότε που το πήρε, πώς ήταν και πώς το έκανε. Και όμως και αυτός είπε φεύγω. Και αυτός είπε φεύγω. Φαντάσου, δηλαδή, τι γίνεται. Ακριβώς. Εντάξει, μπορούμε να γελάσουμε με αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα. Έτσι ακριβώς. Πραγματικά είναι δύσκολο, γιατί ξέρεις, πολλοί παίχτες έχουν παγώσει με την συμπεριφορά της Εθνικής. Και της Ομοσπονδίας, δηλαδή, της Εθνικής, σαν Εθνική. Έτσι. Και βέβαια και το θέμα που είχε γίνει το καλοκαίρι και με το Κούμπο και με αυτά, δηλαδή μπλέκεται η Εθνική σε μια τέτοια κατάσταση. Και αυτό, εντάξει. Δυστυχώς η Εθνική το πληρώνει αυτό, δεν το πληρώνει. Γιατί όλοι είμαστε μπασκετάνθρωποι, εσύ σαν αθλητής, εμείς από το πόστο μας, και θέλουμε η Εθνική να πηγαίνει καλά. Έτσι, δηλαδή, και να βλέπεις αυτό που έγινε το καλοκαίρι, ας πούμε, που για μένα ήταν ένα reality, ας πούμε. Έτσι, και με το Κούμπο και με όσα γίνανε στην ομάδα και η πορεία της Εθνικής, ας πούμε. Ήταν ό,τι χειρότερο πιστεύω για την Εθνική. Όχι το αποτέλεσμα σαν αποτέλεσμα. Όλοι ξέρεις η ατμόσφαιρα, η περίεργη ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Mm. Δυστυχώς είναι έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς.
Αυτά νομίζω καλύψαμε τον Λουκά, ο οποίος ελπίζουμε ξανά σε δούμε εδώ στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Μια ομάδα έμεινε να φορέσει τη φανέλα εδώ στην πόλη. Όχι, εντάξει, είπαμε. Όχι, Όχι, εντάξει, είπαμε. Κάποτε όμως είχες πλησιάσει, κάποτε. Όχι, απλά επειδή ήταν ο... Και ο Τζεβελέκης τότε. Ήταν πολύ, ναι, και είμαστε από την ίδια πόλη και το γνώριζα πολύ καλά και οικογενειακός φίλος. Κάνω να κάνουμε απλά συζήτηση. Δεν έγινε κάτι. Δεν ήταν να γίνει κάτι. Mm. Εντάξει, καλό είναι που το ξεκαθαρίζει γιατί τότε είχε φανεί ότι ήσουν κοντά. Και, εντάξει, και λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που έχει με τον κύριο Τζεμπελέκη, αλλά εντάξει. Καλό είναι. Εντάξει, ας σε δούμε εδώ και εσύ είσαι και στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει θέμα, να ξέρεις. Εντάξει, ο Άρης είναι η ιστορικότερη ομάδα. Γιατί έφερε ουσιαστικά με τον Γκάλι, έφερε αυτό. Ο Άρης έφερε τον μπάσκετ πιο έντονα στο σπίτι του κάθε Έλληνα. Οπότε υπάρχει μεγάλο σεβασμό για τον Άρη, αλλά. Εντάξει, δεν θα μπορέσω να το κάνω αυτό. Καλά, βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ, εντάξει. Ναι. Καλά, κοίτα να δεις λίγο τώρα αντικειμενικά, από τη στιγμή που είσαι και επαγγελματίας, εσύ που συνάρεις αυτή τη στιγμή σε οικονομικό, διοικητικό επίπεδο, νομίζω ότι, εντάξει, δεν έχει... Εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία, ναι, αλλά δυστυχώς ο Άρης είναι έτσι αυτή τη στιγμή, είναι κακό για τον ελληνικό μπάσκετ αυτό, γιατί χρειάζεται τον Άρη πολύ δυνατό. Ελπίζουμε να αλλάξει για το καλό του ελληνικού μπάσκετ και για τον Άρη, γιατί χρειαζόμαστε τον Άρη δυνατό. Ωραία. Ωραία, Λουκά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή... Τι να πούμε, καλή... Μιλάω έτσι, αλλά κοιμάται η κόρη μου. Καλά, εντάξει, αυτό εννοείται, δεν υπάρχει θέμα. Καλή συνέχεια, καλή χρονιά, με υγεία, Λουκά, με υγεία. Να είσαι καλά. Έγινε, να είσαι καλά επίσης. Λοιπόν, αυτά από τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη. Δεν τον ακούμε πολύ συχνά και νομίζω ότι είναι ένα παιδί που... Και ωραία μπορεί να τα πει και να τα εξηγήσει και έχει και άποψη. Από μέσα δηλαδή, ενώ τα βγάζει όπως τα νιώθει. Ναι, αυτό. Δηλαδή δεν θα σκεφτεί πολύ το τι θα σου πει. Δηλαδή είδες, ας πούμε οι ατάκες του, οι τελευταίες για την Ομοσπονδία κυρίως. Ναι. Εντάξει, ναι. Για τον Άρη του έχει ξαναπεί, απλά ήθελα να δω αν έχει αλλάξει. Να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, τώρα πάτησε πιο έμπειρα. Ναι. Ήταν να πάτησε πιο έμπειρου παίκτη. Πιο έμπειρου παίκτη, σωστό. Ναι. Γιατί εντάξει, σου λέει ποτέ μιλες ποτέ. Εντάξει, ο ίδιος το έχει ξεκαθαρίσει παλιά, ρε παιδί μου, ότι. Δεν, για δικούς του λόγους δεν. Έτσι. Mm-hmm. Και σεβαστό είναι αυτό. Δεν μπορείς να αναγκάσεις κάποιον να πεις ότι ξέρω εγώ, έλα να παίξει οτιδήποτε. Εντάξει, ναι. Ποτέ μιλες ποτέ βέβαια, mm-hmm. όπως είπε. Αλλά αυτό που είπε για την Ομοσπονδία. Αυτό που είπε για την Εθνική. Εντάξει, από τότε ενώ δικαιώθηκε μετά στην όλη διαδικασία. Mm-hmm. Γιατί τότε είχε βγει ότι φταίει αυτός, ότι. Και μετά δικαιώθηκε ο Λουκάς. Ναι. Και φάνηκε η αλήθεια ποια ήταν. Δεν πήρε κάποιος να του ζητήσει συγγνώμη. Και όχι μόνο δεν πήρε κάποιος να του ζητήσει συγγνώμη, ουσιαστικά από τότε και έπειτα δεν υπάρχει για την Εθνική. Έτσι. Και σε πολύ κόσμο έχει μείνει από τότε ότι έφυγε ο Λουκάς. Mm-hmm. Ότι βάζει τον Λουκάς στην συνομεταξία των παιχτών, ο οποίος αρνήθηκε την Εθνική και δεν έγινε αυτό. Ναι. Καταλάβες, δεν έγινε αυτό. Ήταν ένα σοβαρό, αν θυμάμαι καλά, προσωπικό οικογενειακό πρόβλημα, το οποίο κάποιοι εκεί δεν το σεβάστηκαν. Mm-hmm. Και βρήκαν αφορμή να τον... σε χτυπήσουν εισαγωγικά. Ναι. Έτσι, εγώ δεν ήθελα να αναφερθώ. Και παρότι πέρασε τόσο καιρό και τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση με τα παράθυρα, τέλος πάντων, προφανώς και να παίξει το Μαυροκεφαλίδη. Γιατί να μην τον θέλει. 15 πόντους, 8-9 ρημάνων μέσα ώρα στη Λιθουανία. Εννοείται. Με τη Γέτουβος. Αλλά από τότε και μετά. Δηλαδή, άμα δεν πάρει έναν τέτοιο παίχτη, ποιον θα πάρει. Ναι. Από τότε και μετά υπάρχει για αυτόν σιωπηρή τιμωρία όπως το συνηθίζουν. Έτσι. Να σου πω κάτι, σε πάρα πολλού νοικοκυγίνε αυτό. Ναι, ναι. Σε πάρα πολλού. Κάποτε επί χρόνια δεν παίρνανε στην Εθνική το Βασιλιάδη. Mm-hmm. Επί χρόνια. Φωνάζανε όλοι Εθνική, θέλει σουτέρ, και ο Βασιλιάδης έκανε παπάδες στην Ισπανία και δεν παίρνανε στην Εθνική. Νομίζω σε ένα τουρνουά έχει πάει μόνο. Μεγάλο, αν θυμάμαι και καλά. Και με την Εθνική, ναι, μετά σε ένα τουρνουά πήγε. Ναι. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει. Σώνει και καλά. Κάποιοι, ας πούμε τώρα, ο Αγραβάνης και ο Παπαπέτρο. Τώρα να μιλήσουμε μπασκετικά. Mm-hmm. Ο Λουκάς, ας πούμε, σαν τον Αγραβάνη θέλει 10. 10 θέλει. Ναι. Και δεν μιλάω για την Εθνική των Παραθύρων, μιλάω για την κανονική Εθνική. Που παίζει τα τουρνουά. 10 θέλει ο Λουκάς. Σαν τον Αγραβάνη. Αλλά ο Αγραβάνης παίζει γιατί είναι στον Ολυμπιακό. Απλά είναι τα γράμματα. Ναι. Παίζει γιατί είναι στον Ολυμπιακό. Άμα ήταν στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, δεν θα παίζει. Θα παίζει τα παράθυρα. Όπως παίρνουν τώρα, ας πούμε, τον Μαργαρίτη. Και αν. Ναι, στον Μαργαρίτη, ας πούμε, στα παράθυρα, τον Κούνιαρη.
Και όταν θα έρθει το τουρνά το μεγάλο, ούτε στην προετοιμασία θα τους κάλεσουν αυτούς. Ούτε στην προετοιμασία. Και αυτό που είπε η Ατάκα που είπε για τον Στέρν, δηλαδή ο Στέρν και έφυγε. Ο Βασιλακόπουλος δεν έχει φύγει ακόμα. Ο Στέρν πήρε ένα MBA από το 2 και το πήγε στο 102, γιατί έτσι ήταν το MBA προς Στέρν. Έτσι, δηλαδή μπορεί να είχε την έγκλη ας πούμε τότε με τους Celtics, με τους, ξέρω εγώ, με το Showtime και αυτά. Αλλά οικονομικά δεν είχε τον μπαμ αυτό που έκανε μετά. Και βρέθηκε βέβαια και εκεί και η εποχή Τζόρνταν. Την εκμεταλλεύτηκε άριστα ο Στέρν. Άριστα. Έτσι. Και έφτασε το MBA στο σημείο που είναι τώρα να, από θέμα market και οικονομικό, να αξιολογείται ως το κορυφαίο επαγγελματική λίγκα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Κράτατα του MBA για να πάμε μετά, γιατί υπάρχει ένα σενάριο πάρα πολύ ωραίο. Ακόμα και ως σκέψη να το συζητάς, είναι ωραίο το σενάριο. Αν γίνει κιόλας το καλοκαίρι, τότε θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, να πω βέβαια λίγο μετά την. Μετά την μετά το διάλειμμα θα μιλήσουμε λίγο πάλι για άργια λίγο, γιατί ίσως έχουμε κάποιες εξελίξεις. Θα το δούμε, θα το δούμε. Απλά θα πούμε λίγο και κάποια πράγματα, να το δούμε τη Γιάρη. Και βέβαια θα αναφερθούμε και στα υπόλοιπα γενικά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός 35-21, έχει προηγηθεί και 35-18, έβαλε 34 αν θυμάμαι καλά στην πρώτη περίοδο, 32. Πολύ μεγάλος αριθμός. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε ό,τι απομένει και για το ρεπορτάζ του Άρη και για ό,τι άλλο κινείται μπασκετικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι εκπομπής. Basket City, πάμε μέχρι και τις 10. Είπαμε κάποια πράγματα για ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα. Μιλήσαμε λίγο για Άρη που έχει ακόμα ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη, μας είπε αρκετά και ενδιαφέροντα. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ στο τέλος του ημιχρόνου, περίπου 2 λεπτά πριν το τέλος, είναι στο 44-33. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά. Η Φενέρ έχει ισορροπήσει στη δεύτερη περίοδο, προσπαθεί να ξαναμπεί στο μάτς. Είπαμε ότι η Ρεάλ νίκησε τη ΤΣΣΚΑ, η ΤΣΣΚΑ μάλλον συγγνώμη, νίκησε τη Ρεάλ με 93-87. Η ΕΦΕΣ νίκησε 82-66 τη Βαλένθια. 92-81, 3 λεπτά πριν το τέλος, είναι το Ζαλγκίρις Μακάμπι. Και 81-81 είναι το Μπαρτσελόνα Αρμάνι Μιλάνο, λίγο πριν το τέλος. Μπορεί να πάει και παράδειγμα και είναι το μάτς εκεί. Λοιπόν, για πες τα μάτια τώρα τι έχουμε. Όχι τελευταία εξέλιξη. Περιμένω λίγο, περιμένω. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε κανένα δύο πράγματα λίγο για το. Με αφορμή τα όσα μας είπε και ο Λουκάς για το NBA. Από σήμερα ή από χθες έχει διακινηθεί αυτό. Ξεκινάς από συνεχίζει από αυτό, ναι. Από σήμερα, εντάξει, χθες Αμερικάνικο στην Αμερική, σήμερα από εμάς. Έτσι, αυτό το σενάριο που θα το έχουν διαβάσει ίσως και αρκετοί φίλοι, που θέλει τους Warriors να ενδιαφέρονται το καλοκαίρι για να δώσουν το maximum που μπορούν συμβόλαιο στο LeBron James. Παίζει ένα τέτοιο σενάριο όσον αφορά λοιπόν το LeBron James και μια πιθανή μετακίνησή του στους Golden State Warriors για τη δημιουργία μιας υπερομάδας ουσιαστικά. Να πούμε για το LeBron ότι από τη στιγμή που ήταν γνωστό ότι φέτος το καλοκαίρι μένει ελεύθερος, ας πούμε, υπήρχε ένα σενάριο θα πάει στο Los Angeles. Ναι, πιο πολύ για εκεί πηγαίνανε. Ναι. Έτσι το λέγανε οι περισσότεροι. Το σενάριο, ας πούμε, του LeBron το καλοκαίρι το πιο πιθανό είναι ότι αν δεν πάρει και τον τίτλο, ειδικά φέτος στο Cleveland, που όπως φαίνεται είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ναι. Το σενάριο λέει ότι ο LeBron θα πήγαινε για Lakers. Ότι εκεί να γίνει, να προσπαθήσει εκεί πάνω του να χτιστεί μια νέα ομάδα στους Lakers που έχει νεαρούς παίκτες. Προκειμένου να. Γιατί πολλοί λένε, ειδικά μεγάλοι θρύλοι, ότι αν θες να ξεπεράσεις τον Jordan, έλα στους Lakers. Δηλαδή με μια τέτοια ομάδα κάνει κάτι. Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα με το Cleveland και να κάνεις. Δεν. Έτσι, κάντο με μια ομάδα θηρίο. Που αυτή τη στιγμή θηρίο είναι οι Lakers. Έτσι, οι οποίοι είναι και σε πτώση. Είναι και σε τραγική κατάσταση, ας πούμε. Κατάλαβες. Με αυτή τη λογική. Το σενάριο λοιπόν έχει να κάνει με τον LeBron αρχικά για τους Lakers. Αλλά πλέον όλο το story ξεκινάει ότι αν μπορούν οι Warriors να το εξασφαλίσουν ένα μάξιμο σαλάρι, έτσι, θα γίνει, λέει, θα προσπαθήσουν να κάνουν μια συνάντηση με τον LeBron οι Warriors. Αν μπορούσαν να το εξασφαλίσουν λεφτά. Για να γίνει αυτό, βέβαια, θα πρέπει
αυτοί που είναι εκεί να ρίξουν συμβόλαια και αυτοί που θα γίνουν, ίσως θα φύγουν από την ομάδα, γιατί λογικά κάποιοι θα φύγουν, να είναι ακριβά συμβόλαια. Έτσι, γιατί ο Λεμπρόν έχει όψιον το καλοκαίρι, το οποίο αναμένεται να το αρνηθεί βέβαια για να μείνει ελεύθερος, 35 εκατομμύρια δολάρια. 35,6 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι είναι η οψιόν του, την οποία αναμένεται να αρνηθεί για να μείνει ελεύθερος. Το σενάριο το οποίο αναφέρουμε έχει στο πρόγραμμα. Το σενάριο έχει ότι ο Κλέι Τόμσον πηγαίνει στους Καβαλίες και ποιος άλλος, και Γκοντάλα. Γκοντάλα νομίζω, ναι. Γκοντάλα. Αυτοί οι δύο. Και δεν ξέρω τι παίζει μετά με κανένα draft pick και τίποτα τέτοιο. Κάνα μελλοντικό draft, δεν ξέρω. Απλά το σενάριο είναι αυτό που παίζει. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι οι Warriors έχουν 135 payroll εκατομμύρια, το πιο ακριβώς στη λίγκα. Ναι. Δηλαδή, αν ξεφύγουν κι άλλο, θα πληρώσουν πολύ μεγάλο φόρο. Mm-hmm. Γιατί όταν ξεφεύγεις πάνω από το salary cap, πληρώνεις φόρο πολυτελείας στο NBA. Ναι. Δηλαδή δεν είναι. Γι' αυτό υπάρχει το salary cap στο NBA. Όποιος θέλει να δώσει παραπάνω από το salary cap λεφτά, θα πληρώσει και παραπάνω λεφτά σε φόρους. Mm-hmm. Έτσι. Και όποια ομάδα το κάνει αυτό, πληρώνει. Το κάνουν οι Warriors, πληρώνουν. Θα μου πει βέβαια τα έσοδα των Warriors τώρα είναι τεράστια, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι, αλλά για να μπορέσει να έχει όλους αυτούς τους παίχτες που σκέψουν τώρα ότι ο Durant έριξε τα λεφτά του για να πάει στους Warriors. Δεν παίρνει τα λεφτά που έπαιρνε πριν στη Νέα Ορλεάνη, στην Οκλαχώμα. Τα ρίξε. Άλλες ομάδες δεν το κάνουν αυτό. Να πληρώσουν φόρο πολυτελείας. Σου λέω ότι κάνουμε το salary cap. Άλλες ομάδες. Τώρα οι Warriors, ας πούμε, 135 εκατομμύρια και πρέπει να δώσουν και το maximum στο LeBron, που είναι πάρα πολλά λεφτά. Αλλά είναι ένα σενάριο που από τη στιγμή που βγαίνει τώρα Φλεβάρι μήνα στο NBA και το λένε αρκετοί, και το λένε αρκετοί, δεν είναι απίθανο σενάριο. Όπως δεν είναι απίθανο και το να μείνει στο Cleveland, δεν είναι απίθανο και να πάει στους Lakers, LeBron είναι. Έτσι, όπως μια μέρα σκόθηκε η γήπεδα, πάω στο Miami για να πάρει πρωτάθλημα και έφυγε, και όπως ξαναγύρισε μετά στο Cleveland. Για να πάρει πρωτάθλημα στο Cleveland. Κανείς δεν μπορεί να τον, όχι να τον ψυχολογήσει, τι στόχο θα βάλει. Εντάξει, τώρα άμα πάει να σου πω κάτι, αυτό που λέγαμε και πριν, άμα πάει στο Golden State ο LeBron. Όπου τι ξεφώνει το θα φάει, ρε φίλε. Καλά, πέρα από αυτό. Πέρα από, πάλι βλέπω να κέφω. Του κάψανε πρώτη μια φορά. Το με το Μαϊάμι ήταν τρελό. Φαντάζομαι. Κάψανε τη φανέλα, βγάλανε τι πινακίδε. Τώρα πάλι τα ίδια θα κάνω στο Cleveland. Κοίταξε, άμα πάει τώρα στο Golden State τώρα ο LeBron να παίξει με Steph Curry, με Kevin Durant, θα πάει με μια λογική να σπάσει όλα τα ρεκόρ. Ναι. Δεν θα πάει τώρα για να έχει. Θα πάει, ας πούμε, για να σπάσει το ρεκόρ το δικό του ήδη με τις νίκες. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, να κάνει 4 ήττες, 3 ήττες σε όλο το πρωτάθλημα. Τώρα, γιατί το να πάει στο πρωτάθλημα δεν είναι κάτι τρομερό φοβερό. Mm-hmm. Έτσι. Το να πάει όμως στους Lakers, π.χ., είναι μια τεράστια πρόκληση για αυτόν. Γιατί οι Lakers, από αυτό το σημείο που είναι τώρα, για να γίνουν ομάδα τίτλου, θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Και ένας LeBron, δηλαδή, μόνος του δεν φτάνει. Ο LeBron πόσο είναι, 30? 33. Α, εντάξει. Εντάξει. Έχει ακόμα. Έχει ακόμα, δεν είναι. Έχει 2-3 καλά. Ακόμα. Έτσι, όπως. Έτσι, τώρα, αν επιλέξει να μείνει στο Cleveland. Για να. Εγώ νομίζω στο τέλος αυτό θα γίνει. Έτσι νομίζω. Στο τέλος αυτό θα γίνει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα ξανα. Αν και τώρα που βγαίνει αυτό το σενάριο, σκέφτομαι ότι μέσα στη εβδομάδα είπε με αφορμή τον Griffin ότι όταν η ομάδα σου σε κάνει trade για ανταλλαγή, είναι για το καλό της ομάδας, όταν φεύγεις εσύ είσαι φίδι. Ναι, ναι, το είπε. Εδώ, ας πούμε, γίνεται, σιγά. Στο NBA δεν έχουν θέματα τέτοια. Δεν έχουν θέματα. Χθες, ας πούμε, βγήκε ένα θέμα ότι οι Pelicans βγάζουν στην αγορά τον Αντώνιο Ντέιβις. Και ότι διαφέρονται οι Warriors, οι Spurs και οι Celtics για τον Ντέιβις. Τώρα, όποιος από τους τρεις τώρα πάρει τον Ντέιβις. Αν όντως βγαίνει στην αγορά. Ναι. Μιλάμε τώρα ότι αλλάζει τα δεδομένα. Ναι, βέβαια. Εντάξει, μπορεί να βγαίνει για τώρα, θα βγει το καλοκαίρι. Mm-hmm. Δηλαδή κατευθείαν γίνει ομάδα τίτλου. Έτσι, Αντώνιο Ντέιβις, μιλάμε αυτή τη στιγμή το καλύτερο πεντάρι στο NBA. Mm-hmm. Ναι, δεν το συζητάμε. Καλά, με τον πάρουν οι Warriors ξεφεύγουν. Αλλά με τον πάρουν τώρα οι Celtics, οι Spurs, αλλάζουν τα δεδομένα. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, τώρα οι Clippers έστειλαν σε ένα βράδυ τον Griffin στο Detroit. Ξαφνικά, ας πούμε, τον Detroit φέτος δεν ξέρω αν θα προλάβει να καλύψει για να μπει playoff. Αλλά και το Detroit αλλάζει τα δεδομένα με Drummond και Griffin. Στο μεταξύ, έχει πέσει και εκεί. Πλέον με τα social media, το μεταξύ, γίνεται τρελό πανηγύρι σε κάθε
έτσι trade, οτιδήποτε γίνεται. Και τον κρύπτο τη λέγανε γιατί οι περισσότεροι λέγανε ότι θα φύγει από το Los Angeles και θα πάει στο Detroit και βάζανε κάτι βίντεο. Έχει κάνει, πού το είδα, τον Bleacher Report, έχει κάνει ένα βίντεο με τον Eminem που τραγουδάει και δίνει κάτι μαύρο να σκοτώνονται στο Detroit και τέτοια πράγματα. Που φεύγει τέλος πάντων από το Los Angeles που έχει τον ήλιο και όλα αυτά και τα σκοκοφύρια και τώρα και τ' άλλο και φεύγει να πάει στο Detroit. Τέλος πάντων. Εντάξει. Πότε τελειώνει αυτό το. Ξέρεις πότε τελειώνει αυτό το σκηνικό με τα trades και μέχρι πότε είναι, γιατί τώρα είναι. Βγαίνουν διάφορα κάθε μέρα και σενάρια και πράγματα που γίνονται. Έτσι, ο Μίροτιτς πηγαίνει Pelicans, νομίζω πριν το κάπου το πήρε το μάτι μου. Να ξέρουμε ότι και ο Ντουράν μένει ελεύθερο το καλοκαίρι, έτσι και αυτό είναι free agent. Ναι. Το καλοκαίρι έχει 26,2 εκατομμύρια αυτό συμβόλαιο. Μπορεί να υπογράψει και το maximum, α πούμε. Τώρα διαβάζω, ας πούμε, στο ESPN ότι ο Λεμπρόν για να κάνει επέκταση του συμβολέου βάσει του συμβολέου του την επόμενη χρονιά θα πάρει 35,7 εκατομμύρια το 19-20 θα πάρει 38,5 το 20-21 41 και το 21-22 43 μιλάμε δηλαδή για 159 εκατομμύρια σε 4 χρόνια έτσι και αν λέει γίνει ή πάει στο Golden State θα είναι συν 6 εκατομμύρια θα είναι κάθε χρόνο δηλαδή, τώρα μιλάμε για απίθανα πράγματα. Ένα άλλο σενάριο που κυκλοφορεί είναι ότι να υπογράψει το κλίμα και να γίνει ανταλλαγή. Έτσι. Ναι. Και αυτό παίζει πολύ το σενάριο με τον Golden State να δίνει από ό,τι λένε Thompson, Godo αλλά και Livingston. Έτσι. Και το Livingston. Ναι. Και πέφτει πέφτουν στα 124 εκατομμύρια οι Warriors. Κάτι που σημαίνει ότι έχουν κάποια λεφτά να δώσουν παραπάνω στον. Στο James και το άλλο έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Golden State λέει εδώ πέρα που διαβάζω αναμένεται να δώσει κοντά στα 26,5 εκατομμύρια και παραπάνω στον Durant για να παραμείνει θα είναι στα 128 εκατομμύρια τον επόμενο χρόνο ο salary cap έτσι, πάνω 26 εκατομμύρια πάνω από το κανονικό salary cap έτσι, για να πληρώσουν τον φόρο και προφανώς θα δώσουν κάποιον παίκτη για να αδειάσουν χώρο. Για να αδειάσουν κοντά 30 εκατομμύρια θα προσπαθήσουν να δώσουν. Άμα διώξουν δηλαδή Thompson, Γκοντάλα, Livingston, Green, θα μπορέσουν να αδειάσουν κανένα 30 εκατομμύρια για να τα προσφέρουν στο LeBron, συν κάτι παραπάνω. Καταλαβες. Είναι πολλά. Είναι πολλά τα σενάρια τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά. Αλλά μόνο που κυκλοφορεί τέτοιο σενάριο και έχει αναλυθεί τόσο πολύ. Warriors LeBron ομολογουμένως έχει ένα στατό σε όλο το NBA. Έτσι έγινε τα απόλυτα λογικό αυτό. Ότι έχει ένα στατό σε όλο το NBA το σενάριο LeBron James και Warriors. Έτσι. Ναι, όπως βέβαια κυκλοφορούν και σενάρια για τους Bucks. Το πως οι Bucks θα προσπαθήσουν να γίνουν ομάδα τίτλου. Αυτό το έχω δει το σενάριο. Έτσι. Υπάρχουν εδώ κάποια σενάρια τα οποία λένε ότι σκέφτονται κάποια πράγματα. Γιατί η χρονιά δεν πάει καλά φέτος για τους Bucks. Δεν είναι η χρονιά που περιμένανε. Και επειδή φοβούνται. Ότι ο Αντετοκούμπο κάποια στιγμή μπορεί να βαρεθεί, γιατί το έχουμε δει έτσι. Και ο Γκαρνέτ κάπου εδώ πέρα έχουν στη Μινεσότα και σκόθηκε και έβγαινε γιατί έβλεπε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι για τη Μινεσότα. Υπάρχει ένα σενάριο το οποίο λέει ότι οι Bucks θα βγουν στην αγορά για να πάρουν παίκτες και θα δώσουν πολλούς από αυτούς που έχουν φέτος. Γιατί δεν. Ένα ας πούμε σενάριο για ανταλλαγή περιλαμβάνει τον DeAndre Jordan μέσα. Για να πάει στους Bucks. Έτσι να φύγει από τους Clippers και αυτός στους Clippers να κάνουν μια ριζική αλλαγή και να πάει ο Bucks στους ο DeAndre Jordan να πάει στους Bucks. Έτσι είναι ένα όνομα που πέφτει στο τραπέζι όσον αφορά τους Bucks. Γενικά είναι οι Bucks που έχουν μπει σε μια λογική τώρα στην Αμερική ότι κάτι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτή η ομάδα. Έτσι, για να αλλάξει αυτή η ομάδα. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η ομάδα όπως είναι έτσι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να πάει εκεί που θέλουν και εκεί που είναι η λογική του τέτοιου, του Αντετοκούμπο. Που λένε όλα, ας πούμε, το κούμπο αφήσει εποχή. Ναι, αλλά πρέπει οι Bucks να πάρουν ένα πρωτάθλημα. Αλλά μόνο του δεν γίνεται. Πρέπει να, ναι, πρέπει να πάρουν να παίξει μια ομάδα πρωταθλήματος. Έτσι ακριβώς. Τίτλου. Και υπάρχουν πολλά σενάρια για τους Bucks. Το τι θα έχουν. Βασικά οι Bucks το καλό που έχουν είναι ότι έχουν πάρα πολλούς παίκτες που άμα τους βγάλει στην αγορά θα τους πάρουν ομάδες. Κατάλαβες, είναι γιατί είναι και νεάρι. Έχει χρήσιμους παίκτες, ο Μίτλτον, ο... Είναι και νεάρι, δηλαδή, και ο Τζαμπάρι, ας πούμε, ο Πάρκερ που έχει τους τραυματισμούς, είναι νεαρός. Έτσι,
αν βγάλουν στην αγορά κάποιον άλλον, ας πούμε, ακόμα και τον Λαβεντόβ, ας πούμε, ναι, 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 είναι χρήσιμος. Mm-hmm. Είναι ένα τεράστιο σενάριο. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή ξεφεύγουμε, συγγνώμη, να πάμε λίγο να κάνουμε και μια αναφορά γρήγορα στα πρωταθλήματα, τι γίνεται ακριβώς. Να πούμε ότι ο Ηρακλής έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ντάριους Ουάσιγκτον. Να πω την αλήθεια, είχα χάσει τα ίχνη του από ένα σημείο και μετά. Κίνα έπαιζε, Φιλιππίνες, ναι, και πάει. Είχα χάσει τα ίχνη του, αλλά θα μπει μέσα σε αυτή τη κάστα παιχτών που έχουν παίξει και στους τρεις της πόλης, έτσι. Ναι, σωστό. Ο Ουάσιγκτον και είναι και ξένος κιόλας. Και εντάξει, τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά από ό,τι θυμόμαστε πριν κάποια χρόνια, ένα ανάλογο επίπεδο να έχει ταχύτητας, τότε νομίζω και την Α2 είναι πολύ καλό. Θα βοηθήσει, ναι. Okay, θα βοηθήσει. Το θέμα είναι να βρει η χημεία με τους υπόλοιπους. Ακριβώς. Γιατί είναι λίγο. Είναι λίγο περίεργος. Ατομιστής. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή, ας πούμε, εκεί που είναι παίκτης ομάδας, άσχετα να σκοράρει 30. Mm-hmm. Ο Ντάριος είναι πιο πολύ εγώ. Ναι. Και αυτό ήταν και ένα θέμα του και στον Άρη. Ο Ντάριος είχε έρθει πρώτα στον ΠΑΟΚ και μετά στον Άρη. Κάπως έτσι δεν ήταν. Πρώτα στον ΠΑΟΚ ήταν, ναι. Σωστά. Και είχε ένα τροχαίο στο και χέρι. Έφυγε, ναι, μπράβο, και έφυγε, ναι. Και μετά είχε έρθει μέσα στις χρονιάς στον Άρη. Είχε κάνει ένα τρομερά μεγάλο συμβόλαιο τότε για την εποχή. Mm-hmm. Στον Άρη, παρότι ήταν μέσα στις χρονιάς. Και για το οποίο μετά η δίκηση Δαμιανίδη είχε κατηγορηθεί ότι έκανε πολύ μεγάλο συμβόλαιο το οποίο δεν μπορούσε να πληρώσει ο Άρης και δεν είχε πληρώσει σε ένα βαθμό ο Άρης. Και το καλοκαίρι μετά είχε φύγει ο Ουάσιγκτον. Και πήγε NBA μετά από νομίζω ένα χρόνο, είχε πάει μετά NBA. Spurs. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο το πρόγραμμα μετά αυτό για τον Ηρακλή. Πρεμιέρα δεύτερου γύρου στο πρωτάθλημα της Α2. Περιστέρη Λάρισα, Αρκαδικός Μαρούση, Ερμής Αγίας Ηρακλής. Δύσκολη αποστολή για τον Ηρακλή, μέσα στον Ερμή. Καρδίτσα Χολαργός, Παπάγου Δούκας, Απόλλων Πατρών, Δόξα Λευκάδας, Καστοριά Εθνικός και Αμίντας Ψυχικός. Στη βαθμολογία, Περιστέρη στην κορυφαία ήταν με 15-0-30 βαθμούς. 27 για Ηρακλή και Χολαργό που έχουν ξεχωρίσει στο 2-3. Αμίντας 24, Δόξα Λευκάδας 24, Καστοριά 24, Πάτρα 24, mm-hmm. Ερμής Αγίας 23, Ψυχικό 23. Εδώ γίνεται μια μάχη για το 4-5 όσον αφορά τα play-off. Έτσι. Φαίνεται ότι αυτές όλες οι ομάδες θα παλέψουν γι' αυτό. Μαρούση Εθνικός 21, Παπάγου 20, Καρδίτσα, Αρκαδικός, Δούκας, Καρδίτσα 19, Αρκαδικός, Δούκας 18 και Λάρισα 17. Είναι οι ομάδες οι τελευταίες που θα παλέψουν για την παραμονή στην κατηγορία. Πάμε να δούμε Β' Εθνική το πρόγραμμα, τι γίνεται. Β' Εθνική από την περασμένη αγωνιστική Καβάλα πήρε τον ντέρμπι και έδισε τους Σικάρους Σερών με 71-63 και δύο πρεμιέρα δεύτερου γύρου. Πευκοχώρη, Χαρίλαος Τρικούπης, Ελιμία Χαλκιδόνα, Τιτάνες Παλαμά, Στρατώνη, Καβάλα Φάρσαλα, Εσπίδα Ξάνδης, Ίκαρη Σερών, Αγρίνου Ερμής Λαγκαδά, Ανατόλια Μαχητές Πεύκων. Στην βαθμολογία Β' Εθνική, Χαρός Ρεκούπης 26, Καβάλα 25, Ίκαρ 25, εδώ είναι το γκρουπ που φαίνεται να έχει ξεχωρίσει. Mm-hmm. Πευκοχώρη Ανατόλια, Ερμής Λαγκαδά 23, Φάρσαλα 22, Μαχητές Πεύκων 21, Στρατών 21, Γρίνιο Ξάνθη, Σπίδα Ξάνθης 20, 19 για Γέφυρα, 17 για Χαλκιδόνα, Ελιμία 15, Παλαμάς 15. Πάμε και μια Γ' Εθνική, να δούμε και εκεί πρόγραμμα και βαθμολογίες, τι γίνεται. Λοιπόν, στο πρόγραμμα έχουμε δεύτερη αγωνιστική εδώ του δευτέρου γύρου που ξεκίνησε. Νικόπολη Πρέβεζας Πρωτέας Γρεβενών. Τα παιχνίδια της Β' και της Γ' είναι την Κυριακή. Σάββατο για την Α2. Φέκας Χέργιας Ιωνικός Ιωνίας. Φίλιππος Βέρειας Ζέφυρος. Νίκη Βόλου Βέρεια. Ίκαρη Τρικάλο Πτολεμαϊδα. Έβαθλος Ιωάννινα. Εδώ στη βαθμολογία. Φίλιππος Βέρειας κορυφή 24. Φέκας Χέργιας 23. Ιωάννα Νίκη Βόλου 21, Πρωτέα Ζέφυρος 20, Νικόπολη 19, Έβαδος 19, Βέρεια και Ίκαρη Τρικάλων έχουν από 18, 17 για Ιωνικό Ιωνίας, 16 για Αγρίνιο και Πτολεμαϊδα. Αυτό είναι για τον τρίτο όμιλο της Γ' Εθνικής. Και τέταρτο όμιλο Γ' Εθνικής, για να δούμε λίγο, και τέταρτο όμιλο Γ' Εθνικής έχουμε. Λοιπόν, και εδώ δεύτερη αγωνιστική δεύτερο γύρου. Κένταρος Καλλικράτειας PSF Καρπίας Χάνθμεντ, Αστέρας Σύνδου Απόλλων Καλαμαριάς, Πολύγυρος Ορφέας Νέας Κοπουσερών, Μακεδονικός Μαντουλίδης, Ελευθερούπολη Άσε Ευόσμου και ΑΕΚ Κομωτινής ΓΑΣ Κομωτινής, το ντέρμπι της Κομωτινής λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν, Ελευθερούπολη 27 στην κορυφή, Μακεδονικός 26, Πολύγυρος 25, Κομωτινή Άσε Ευόσμου Μέντ 23, Χάνθ 22, PSF Καρπίας 21,
Ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει 20-19 για Μαντουλίδη, 18 για Κομωτινή, ΑΕΚ Κομωτινής και Αστέρα Σύνδεσμο, 15 για Κέρατος Καλλιράτιας, 14 για τον Ορφέα Σέρων. Πάμε λίγο, θέλω να πάμε λίγο Α2 γυναικών. Mm-hmm. Όπου εδώ ο Ηρακλής έχει εξασφαλίσει από ό,τι φαίνεται την άνοδο. Λοιπόν, να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Εδώ είμαστε τέταρτη αγωνιστική δευτέρου γύρω. Το έχουμε αμελήσει λίγο εδώ, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Οι αγώνες είναι την Κυριακή στις 2 η ώρα. Έχουμε Αναγέννηση Νεουρουσίου ω Σταυρούπολης, Πιερικός Ηρακλής. Στις 1.30 στην Καλαμαριά, Απόλλων Καλαμαριάς, Ασπίδα Ξάνθης. Στις 12 Τιτάνες Δράμας, Ολύμπια Λάρισσας. Στις 1.30 ΑΕ Πηλέας Πανσεραϊκός. Και στις 2 στο Αλεξάνδριο, Άρης Ναύαχος Βότης. Εδώ στη βαθμολογία έχει Ηρακλής 27, Πηλέα 24, Άρης 24, Πανσεραϊκός 23, Αναγέννηση 23, Ολύμπια Λάρισσας Τιτάνες Δράμας 22, Απόλλων Καλαμαριάς 20, Πιερικός Αρχέλαος 19, στους 16 Ναύαχος Βότης και στις τελευταίες θέσεις έως Σταυρούπολης και Ασπίδα Ξάνθης από 15. Και επειδή είμαστε λίγο ανάποδη εκπομπή από Α2 γυναικών, θα πάμε τώρα στην Α1 γυναικών. Πολύ ωραία. Έτσι. Εδώ που έχουμε το πρόγραμμα ως εξής, και εδώ την Κυριακή τα παιχνίδια. Στις 12 η ώρα έχουμε στο κλειστό του ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο Βόλο Ολυμπιακός Βόλου Νίκη Λευκάδας. Στις 2 έχουμε Φάρος Κερατσινίου Παναθλητικός. Στις 5 παρατέταρτο έχουμε Δάφνη Πρωτέας Βούλας. Στις 1 Πανιώνιος Αθηναϊκός. Στις 2.30 Ολυμπιακός Εσπερίδες. Εδώ βέβαια ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή. Είναι η πιο δυνατή ομάδα από ό,τι φαίνεται. Αίτητος 26 βαθμούς. Στους 25 ο Φάρος Κερατσινίου. Μόνο μία ήττα έχει. Πανιώνιος 23. Δάφνη Αγίου Δημητρίου Αθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν από 20. 19 για Νίκη Λευκάδας, 19 για Εσπερίδες, 17 για Πρωτέα Βούλας, 16 για Παναθηναϊκός Σικιών, 16 για Ολυμπιακό Βόλο και στους 13 τελευταίος κεραγός ο Παναθηναϊκός. Έτσι ο οποίος την προηγούμενη αγωνιστική, το συζητήσαμε εδώ με τον Νικό, τον διέλυσε ο Ολυμπιακός για να το, την προπροηγούμενη. 129 ρε φίλε. Και έγινε όλο το. Δηλαδή ο Ολυμπιακός βρήκε τον Παναθηναϊκό στις γυναίκες και τον κέρδισε 129. Τι να πούμε τώρα. Με προπονητή. Κώστα Μίσα. Κώστα Μίσα. 129. Και αυτός με τώρα προπονητής θα πάει στην Εθνική. Ήταν στην Εθνική. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι στην Εθνική, ρε φίλε. Μετά το 129 του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, δεν μπορείς να είσαι στην Εθνική. Δυστυχώς. Δυστυχώς, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα είπαμε μια και τα προγράμματα, να μην μείνουμε και θα προσπαθούμε να τα λέμε κάθε εβδομάδα, να μην μένουμε. Γιατί εντάξει, υπάρχει κόσμος που ασχολείται και με αυτά. Έτσι, έτσι, καλά λες. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Θα είμαστε 10 και κάτι. Το τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Ακολουθεί Μπαλαντέρ με Θανάση Κυλώνη και Νίκο Παπαδόπουλο εδώ μέχρι τις 12 στο Λίμπερο. Εμείς ξανά ραντεβού εδώ την Τρίτη. Η Τρίτη θα είναι γεμάτη γιατί έχει παιχνίδι πάω το βράδυ σε 9.30. Οπότε. Τρίτη παίζω πάω και τώρα παίζει Τετάρτη. Τρίτη βράδυ σε 9.30 είναι αυτό το παιχνίδι. Η τελευταία αγωνιστική του ομίλου, ο τελικός του ΠΑΟΚ στη Λετωνία ουσιαστικά. Οπότε θα είμαστε από νωρίς εδώ. Λοιπόν, μένετε στο Λίμπερο. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλή συνέχεια.